μόλις τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Ζερεφό, ο οποίος είναι ασθενής και έχει μόνο διαδικτυακά συνδεθεί και με βέβαιος ότι θα πάρει μέρος στη συζήτηση γιατί έχει ασχοληθεί το θέμα. Το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε τρεις ομιλητές. Θα αρχίσει ο κύριος Παυλόπουλος, θα συνεχίσει ο κύριος Σούλας, θα κλείσει το κύκλο των ομιλητών ο κύριος Νεχαμάς, περίπου 20 λεπτά ο καθένας, ώστε να μείνει και χρόνος στην δεύτερη φάση της εκδήλωσης να έχουμε συζήτηση. Όποιος θέλει δηλαδή να παρέμβει με τις απόψεις του, ερωτήσεις, απορίες και βεβαίως η συζήτηση μπορεί να γίνει και μεταξύ των ομιλητών. Μπορεί να έχουμε και διαφορές απόψεων που θα είναι ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να πω ότι διαβάζοντας τον τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη» σκέφτηκα ότι θα το εννοούν οι τρεις συνάδελφοι οι οποίοι τον επέλεξαν ευρύτερα. Γιατί ευρύτερα? Διότι γίνεται πολύς λόγος τώρα όχι μόνο για τεχνητή νοημοσύνη αλλά και τεχνητή συνείδηση. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει λογική και έχει συνείδηση. Μάλιστα το άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, 10 Δεκεμβρίου, σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την επέτειο αυτή, θεωρείται το σπουδαιότερο κείμενο του 20ου αιώνα, λέει ότι ο άνθρωπος γεννιέται πρικισμένος με λογική και συνείδηση. Τα δύο αυτά. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν ακούγεται με διαλείψεις ο ήχος από εσάς. Είναι ο κύριος Σαλάπας εδώ ή κάποιος από την... Ναι. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Ίσως και με άλλους που είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Ναι. Δεν το είπα, κύριε Γενική, μάλλον θα βελτιωθεί. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα και επίσης διαβάζοντας το δεύτερο σκέλος του τίτλου στο πεδίο απονομής της δικαιοσύνης. Η λειτουργία της δικαιοσύνης είναι ο νομοθέτης, ο δικαστής και ο δικηγόρος. Αλλά θα έλεγα ο δικηγόρος, όχι δεν είναι σημαντική η συμβολή του στην απονομή της δικαιοσύνης, αλλά δεν εκφέρει δεσμευτικές προτάσεις και νομίζω ότι μάλλον τον κύριο ρόλο εδώ πρέπει να τον έχουν ο νομοθέτης, αν μπορεί να έχουμε και τεχνητό νομοθέτη και ο δικαστής. Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα, αλλά ευθύς αμέσως θα δώσω το λόγο στον πρώτο μιλητή και όπως είπαμε στην δεύτερη φάση θα έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης. Γι' αυτό παρακαλώ και τους τρεις εισηγητές περίπου στα ή να τηρήσουν τον χρόνο. Ο κύριος Παυλόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριοι συνάδελφοι από την Ευρεία του Ορουένια, δεν κάνουν άλλες προσφωνήσεις γιατί και όσοι μετέχετε ως εκπρόσωποι πολιτικών φορέων είστε εδώ με την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα και γι' αυτό έχετε επιλεγεί. Το φθινόπωρο νωρίς τρεις σχετικά νέοι ακαδημαϊκοί με αρχαιότερο τον κύριο Νεχαμά, νεότεροι ο Παύλος Σούλας και εγώ, έχοντας κοινές ανησυχίες πάνω στο ζήτημα που μόλις σας ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο κύριος Σταθόπουλος, αποφάσισαμε να κάνουμε ένα διάλογο. Ένα διάλογο που όπως συνηθίζεται στην επιστήμη σήμερα, τουλάχιστον είναι η κοινή πεποίθηση και των τριών μας, είναι η φύση της επιστήμης τέτοια. Όπως θα το δείτε και από τις ομιλίες, αλλά από τα κείμενα τα οποία θα δώσουμε στη δημοσιότητα, είναι περισσότερο διάλογος που θέτει ερωτήματα. Πολύ λιγότερο δίνει απαντήσεις. Γιατί η σύγχρονη επιστήμη, για να προαχθεί, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ο πραγματικός επιστήμονας σήμερα και ιδίως στον χώρο των θετικών επιστήμων, λιγότερο στο δικό μας, είναι εκείνος ο οποίος παίρνει αμφιβολίες, όχι εκείνος που θερίζει βεβαιότητες. Ο θερισμός βεβαιοτήτων στις επιστήμες είναι κάτι το οποίο αγνοεί τη φύση της επιστήμης. Ξεκινήσαμε λοιπόν και οι τρεις από αυτή τη βάση. Και αποφασίσαμε καθένας ανάλογα με την ειδικότητά του
να τονίσει το πόσο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επέμβει ως ποιο σημείο στο χώρο της νομικής και ιδίως της δικαιοσύνης. Ο δικός μου στόχος είναι να σας πω, το λέω εν συμπεράσματι αυτό στο οποίο θα καταλήξω, ότι τόσο σε ό,τι αφορά την παραγωγή του κανόνα δικαίου, όσο και σε ό,τι αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή του, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική, αλλά επίκουρος της διάπλασης του κανόνα και της απονομής δικαιοσύνης. Δεν υποκαθιστά ούτε τον νομοθέτη, ούτε τον δικαστή, ούτε μπορεί να τον υποκαταστήσει. Διότι για να το κάνει, θα έπρεπε να έχουμε περάσει από το κατώφλι της τεχνητής νοημοσύνης στο κατώφλι ή στην είσοδο της τεχνητής συνείδησης. Κάτι το οποίο δεν είναι καν ορατό στον ορίζοντα σήμερα, παρά τα θρυλούμενα. Και επειδή συμβαίνει αυτό, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο νομοθέτης να ανατεθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που δεν διαθέτει τεχνητή συνείδηση, πολλό μάλλον δεν είναι δυνατόν η δικαιοσύνη να ανατεθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να έχουμε έκδοση αποφάσεων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έκδοση αποφάσεων στο σύνολο, όχι ως επίκουρος δηλαδή σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την αποδεικτική διαδικασία. Το λέμε αυτό γιατί έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ορισμένα φαινόμενα, κυρίως οι ΗΠΑ, ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Νεχαμάς έχει σαφώς περισσότερη εμπειρία στα ζητήματα αυτά, όπου επιχειρείται, ιδίως και στον χώρο του ποινικού δικαίου, να έχουμε υποκατάσταση και έκδοση αποφάσεων ποινικής καταστολής και ποινικής απονομής δικαιοσύνης, ως και αποφάσεις με τις οποίες οι δείκτες επικινδυνότητας που αφορούν την επιμέτρηση της ποινής, δηλαδή αφορούν το μεγάλο ζήτημα της υποκειμενικής και της αντικειμενικής πρόστασης του εγκλήματος, ως και αυτοί ακόμη γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί να είναι υποδείγματα ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων. Αυτός ο κίνδυνος πρέπει να αποφευχθεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη όπως ταιριάζει στην επιστήμη και στον τεράστιο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, ιδίως όταν έχουμε φτάσει στην εποχή του κβαντικού υπολογιστή, του οποίου δεν γνωρίζουμε ούτε ακόμα το 1% των δυνατοτήτων για το μέλλον. Και ξεκινώ από το ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 2 χρόνια μόλις στην Google, όταν ένας από τους υπεύθυνους του τομέα υπεύθυνης καινοτομίας, ο οποίος χειριζόταν ένα μεγάλο γλωσσικό δίκτυο, είναι μέρος των μεγάλων νευρονικών δικτύων, είχε αρχίσει ένα διάλογο με ένα πολύ προηγμένο γλωσσικό μοντέλο. Και εκεί ακριβώς από το διάλογο αυτό και τις απαντήσεις που του έδινε, έφτασε στο συμπέρασμα, εσφαλμένο, το οποίο του στήχησε μάλιστα και την απόλυση από την Google, επειδή ρώτησε τον υπολογιστή και του είπε: «Νιώθεις μοναξιά?», νομίζοντας ότι αυτή η έννοια της μοναξιάς ήταν ο Blake Lemoine της Google. Αυτή η απάντηση μπορούσε να τον οδηγήσει στο συμπέρασμα. Ο υπολογιστής απήντησε, αυτό το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο απήντησε: «Ναι, νιώθω μοναξιά όταν δεν μπορώ να κάνω διάλογο». Και έβγαλε το συμπέρασμα ότι αυτό συνιστούσε απάντηση όντως, το οποίο, έστω και τεχνικού, το οποίο είχε όχι μόνο τεχνητή νοημοσύνη στο έπακρο, αλλά και τεχνητή συνείδηση. Ήταν μεγάλο λάθος. Διότι όπως και να το κάνουμε σήμερα, ο άνθρωπος παραμένει και θα παραμείνει για όσα χρόνια βλέπουμε μπροστά μας τουλάχιστον, δεν υπάρχει στο ορατό μέλλον κάτι που μας δίνει το αντίθετο, το πιο έξυπνο στη φύση, στον πλανήτη γενικότερα, όσο μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν ξέρω τι άλλο περικλεί μέσα στα αμέτρητα, σε αμέτρητους πλανήτες και μη, από τους οποίους αποτελείται. Και ο άνθρωπος παραμένει το πιο έξυπνο, στο πω έτσι, γιατί διαθέτει και τεχνική νοημοσύνη και συνείδηση. Είναι σύνθεση του Homo sapiens και του Homo sentiens. Συνηθίζουμε να μιλάμε για το Homo sapiens. Το βασικό του ανθρώπου, ξέρετε, από το οποίο φτάνουμε στο sapiens, είναι το sentiens, η συνείδηση, την οποία δεν μπορείς να δημιουργήσεις με τεχνητό τρόπο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να την δημιουργήσεις. Και δεν υπάρχει δυνατότητα για να τη δημιουργήσεις για τον απλό λόγο ότι εμείς τώρα, η επιστήμη, οι εξημών ιατροί στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε,
ξέρετε πολύ καλά ότι η διαδικασία της δημιουργίας του υποσυνειδήτου και της μετάβασης στη συνείδηση δεν είναι γνωστό πώς δημιουργείται. Ναι, είμαστε νοήμονα όντα, έχουμε συνείδηση, το πώς όμως δημιουργείται το υποσυνείδητο και η πλήρης μετάβαση στο συνειδητό, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όπως δεν γνωρίζουμε επίσης την αμφίδρομη επιρροή του συνειδητού προς το υποσυνείδητο ύστερα, γιατί υπάρχει αυτή η αμφίδρομη επιρροή. Σας θυμίζω τη φράση του Φρόιντ, ο οποίος είχε πει ότι η συνείδηση είναι σαν ένα συντριβάνι, το οποίο ανέρχεται, λάμπει στον ήλιο και ύστερα πέφτει πάλι στα έγκατα της δεξαμενής του, δηλαδή στο υποσυνείδητο. Δεν γνωρίζουμε πώς δημιουργείται αυτό. Αν δεν γνωρίζει η επιστήμη σήμερα πώς δημιουργείται το υποσυνείδητο και η μετάβαση στο συνειδητό και εξίσου μετά η μετάπτωση του συνειδητού σε υποσυνείδητο, πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσει τεχνητή συνείδηση, η οποία προϋποθέτει, γιατί αυτό θα γινόταν μέσω ακριβώς μεγάλων νευρονικών δικτύων, τεράστιων όπως έχουμε σήμερα στο πλαίσιο του κουβαντικού υπολογιστή, τα οποία θα έπρεπε να προγραμματιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο μέσω αλγοριθμικών προβλέψεων. Πώς όμως είναι δυνατόν να κάνεις αλγοριθμικές προβλέψεις και ολοκληρωμένο προγραμματισμό σε πράγματα που δεν γνωρίζουμε? Μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί κάνουμε προγραμματισμό σε πράγματα που γνωρίζουμε και αυτή η γνώση αναπαράγει γνώση. Αλλά έχουμε την πληροφορία που γίνεται γνώση και η γνώση μας οδηγεί στη δημιουργία επιστήμης. Δεν ξεκινάει εξ νίχυλο, ξέρετε, αυτή η γνώση. Δεν ξεκινάει από το μηδέν. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Έχουμε φτάσει στο σημείο, σε απίστευτο σημείο, σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μέσω των μεγάλων, όπως σας είπα, νευρονικών δικτύων και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, τα οποία έχουμε, που κάνουν διάλογο. Σήμερα το ξέρετε. Άλλωστε, εδώ ξέρετε, δημιουργούνται ολόκληρα συγγράμματα πολλές φορές από τη σύνθεση προγραμματισμένων αλγορίθμων, και αυτό το πράγμα είναι κάτι το συγκλονιστικό στην εποχή μας. Αλλά μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Πρέπει να είμαστε σκεπτικοί και σε αυτό, γιατί δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να δημιουργήσουμε κώδικες διοντολογίας ακόμα για τους προηγμένους υπολογιστές που έχουμε. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Μπαίνω σε πράγματα που δεν ανήκουν στην επιστήμη μου, αλλά είναι προϋπόθεση για να σας πω τα υπόλοιπα. Ένα πράγμα θα σας πω. Υπάρχει ένα μεγάλο νευρονικό δίκτυο που διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα σκάκι, το Alpha Zero. Το Alpha Zero, λοιπόν, δημιούργησε έναν σκακιστή, ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο προγραμματισμός ήταν άψογος, οι αλγοριθμικές προβλέψεις τέλειες και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει νικήσει κανένας. Και τι παρατηρήθηκε, κυρίες και κύριοι? Γιατί δεν μπορεί να τον νικήσει κανείς σκακιστής? Διότι οι κινήσεις που κάνει είναι εντελώς απρόβλεπτες. Θυσιάζει, ξέρετε, κομμάτια του από το σκάκι, που δεν θα τολμούσε να το συλλογιστεί, να τα θυσιάσει ένας κανονικός σκακιστής. Δηλαδή, μπορεί να θυσιάσει τη βασίλισσά του και εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί το κάνει. Αλλά το κάνει και κερδίζει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αν το χρησιμοποιήσουμε σε επίπεδο στρατηγικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων? Υπολογίζεις ένα πρόγραμμα, το βάζεις στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να σου δώσει αποφάσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και του λες: θέλω να πετύχω τον τάδε στόχο. Σου λέει θα τον επιτύχεις με τον εξής τρόπο και στον δίνει. Το κόστος μπορεί να είναι απερίγραπτο. Ζούμε πολέμους σήμερα. Εύκολα μπορεί να σου πει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, καλά διαμορφωμένος, πώς μπορείς να τον κερδίσεις ή να σε βοηθήσει να το σκεφτείς πώς θα τον κερδίσεις. Το κόστος ποιο θα είναι? Αυτό σας πει πώς θα τον κερδίσει, δεν θα σου πει πώς είναι το κόστος. Και σκεφτείτε πώς οι πόλεμοι έγιναν, κερδίθηκαν, αλλά το κόστος ήταν τέτοιο που βεβαίως οι πόλεμοι αυτοί δεν είχαν κανένα απολύτως κέρδος. Είμαστε λοιπόν στη φάση όπου έχουμε εξαιρετικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές απίστευτων δυνατοτήτων και ακόμα αδιαμέτρητων δυνατοτήτων για το μέλλον. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να αποφασίσουμε ότι τεχνητή συνείδηση δεν έχουμε, δεν έχουμε υπολογιστές που διαμορφώνουν τεχνητή συνείδηση, άρα δεν μπορούν να αποφασίσουν στη θέση του ανθρώπου. Και όπως ξέρουμε, ο κανόνας δικαίου και στη φάση της δημιουργίας του και στη φάση της εφαρμογής του είναι καθαρά δημιούργημα του ανθρώπου. Ισχύει πάντοτε η φύση της κατηγορικής προσταγής του Καντ.
σε τελική ανάλυση ο κανόνας δικαίου και για αυτόν που τον πλάθηκε, για αυτόν που τον εφαρμόζει, είναι ένα είδος προσταγής στη φάση της δημιουργίας και στη φάση της εφαρμογής. Και εκεί παρεμβαίνει πάντοτε ο άνθρωπος και όχι μόνο τη συνείδηση. Σας θυμίζω μια φράση ενός μεγάλου διανοητή, ποιητή, αλλά και μεγάλου διανοητή, του Πολ Βαλερή. Είχε πει μια φράση που εδώ στην Ελλάδα τη χρησιμοποιήσαμε στον χώρο της πολιτικής και εκείνος την είχε πει για τη συνείδηση. Είχε πει: «Η συνείδηση βασιλεύει, αλλά δεν κυβερνά». Εκείνος παίρνει την τελική απόφαση μέσω της έννοιας της ελευθερίας του, ενδοστρεφούς ή εξωτερικευμένη στο πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είναι ο άνθρωπος. Το ίδιο κάνει και σε επίπεδο παραγωγής του κανόνα δικαίου. Δεν μπορείς να κάνεις ολοκληρωμένο προγραμματισμό μέσω αλγοριθμικών προβλέψεων για να πλάσεις ένα κανόνα δικαίου. Να δώσεις εντολή δηλαδή και να πεις: «Θέλω να ρυθμίσω σήμερα μια κατάσταση και σε προγραμματίζω τέλεια για να μου διαμορφώσει τον κανόνα δικαίου». Και αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί ο ίδιος ο κανόνας δικαίου, ανθρώπινο δημιούργημα, έχει, αν θέλετε, μια σχετικότητα που είναι και εγγενής και επίκτητη. Το έχω αναλύσει μέσα και σε αυτή την ίδια την αίθουσα. Δηλαδή είναι τέτοια η ταχύτητα αλλαγής της υποδομής του κανόνα δικαίου, ώστε είναι αδύνατο να προβλέψεις τα δεδομένα πώς θα εξελιχθούν για να κάνεις μια πρόβλεψη στο ζώος κανόνα δικαίου με δυνατότητα διάρκειας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι τέτοιες οι επιπτώσεις της οικονομίας, της τεχνολογίας σήμερα, που είναι αδύνατο να προγραμματίσεις την εξέλιξη της οικονομίας και της τεχνολογίας, ώστε η κοινωνική και η οικονομική πραγματικότητα να είναι σε τέτοιο βαθμό προβλεπτή, ώστε να διαμορφώσει κανόνα δικαίου, ο οποίος την πλαισιώνει κανονιστικά και παράγει επίσης πλήρη κανόνα δικαίου με την έννοια της ύπαρξης και κυρωτικού μηχανισμού. Όταν δύο άνθρωποι σήμερα, το έχω ξαναπεί, αν τους βάλετε πολύ καλούς νομικούς, το ένα δίπλα στον άλλο, αλλά χωρίς να μιλάνε μεταξύ τους, και τους δώσετε τα ίδια δεδομένα για να φτιάξουν τον κανόνα δικαίου, ένα κανόνα δικαίου, ο οποίος θα έχει το ίδιο περιεχόμενο που θα στον δώσουν, να σου πούν: «Θέλω να μου πεις αυτό για το τάδε θεό», δεν θα σου φτιάξει κανένας τον ίδιο κανόνα δικαίου. Είναι αδιανόητο. Δεν θα συμπέσουν ποτέ. Πόσο μάλλον να προγραμματίσεις. Λόγω λοιπόν της εγγενούς και της επίκτητης σχετικότητας του κανόνα δικαίου, ο κανόνας δικαίου παραμένει πάντοτε θέμα του ανθρώπου, της επιλογής του ανθρώπου, της συνείδησης που μεταφράζεται σε βούληση και βούληση ελεύθερης επιλογής, είναι αδύνατον να υπάρξει ένας πλήρης προγραμματισμός. Το ίδιο πράγμα και σε επίπεδο εφαρμογής του κανόνα δικαίου. Όταν πλάθει το κανόνας δικαίου, μπορεί άραγε, και δεν μιλώ για το διοικητικό όργανο, μιλάω για το δικαστή. Και έχουμε εδώ πολλούς, από όλους τους κλάδους δικαιοσύνης. Το ερώτημα είναι: μπορεί να υπάρξει ένας υπολογισμός τέτοιος που οδηγεί σε προγραμματισμό ολοκληρωμένο μέσω αλγοριθμικών προβλέψεων, που να σου καλύψει όλες τις δυνατότητες ερμηνείας του κανόνα δικαίου και παραγωγής των ένωμων αποτελεσμάτων, δηλαδή διαμόρφωσης αυτομάτως κατά κάποιο τρόπο, μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του δικανικού συλλογισμού και ως προς τη μείζωνα και ως προς την ελάσσονα και ως προς το συμπέρασμα? Όχι, είναι αδύνατο. Γιατί? Διότι όλοι οι κανόνες δικαίου είναι γεμάτοι από αυτό που λέμε αόριστες έννοιες, νομικές ή αξιολογικές. Γεμάτοι. Αυτές προϋποθέτουν ότι παρεμβαίνει ο ανθρώπινος νους και δεν νοείται προγραμματισμός για να μπορέσει αυτές τις αόριστες νομικές έννοιες να τις κάνει ορισμένες για να εφαρμοστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Φανταστείτε πόσες είναι αυτές οι έννοιες. Ξεκινάω από το ίδιο μας το Σύνταγμα. Φανταστείτε να μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, υπάρχει προγραμματισμός και δυνατότητα προγραμματισμού για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τον δικαστή όταν εφαρμόζει το Σύνταγμα. Δηλαδή, να έρθει να κάνει ερμηνεία γενικών ρητρών, όπως είναι η αξία του ανθρώπου, η ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, η ερμηνεία ρητρών του άρθρου 25 του Συντάγματος, όπως είναι παραδείγματος χάρη η αρχή της αναλογικότητας, η έννοια της τριτενέργειας των δικαιωμάτων, ή επίσης η κατάκριση δικαιώματος κατά το 25 παραγράφος 3, ή επίσης η ερμηνεία του κανόνα που λέει ότι τα δικαιώματα ασκούνται προκειμένου να υπάρχει ευημερία υπό όρους δικαιοσύνης, ή στο τέλος η παράγραφος 4 του άρθρου 25, η οποία λέει ότι μπορεί το κράτος να απαιτήσει την αναγκαία κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη. Πώς προγραμματίζονται αυτές οι έννοιες? Είναι αδιανόητο. Ή πολύ περισσότερο σκέφτεστε, δικαστέστε. Παράγεται ερμηνεύοντας το Σύνταγμα, γιατί δεν μπορεί να είναι διαπλαστική νομολογία σας. Εμείς δεν έχουμε την έννοια του προηγουμένου, δεν είναι διαπλαστική νομολογία. Αλλά η νομολογία, ξέρετε, μπορεί να συναγάγει
γενικές αρχές από το Σύνταγμα που έχουν ίση τυπική ισχύ με τους κανόνες του Συντάγματος. Ίση, όχι υπέρτερη, ίση, αλλά εν πάση περιπτώσει υποδέστερη από τον τυπικό κανόνα του Συντάγματος, αλλά διαμορφώνονται και συμπληρώνουν τους κανόνες τους υφιστάμενους του Συντάγματος. Φανταστείτε κατά έναν υπολογιστή, ο οποίος κατά την ερμηνεία, όταν βλέπει ένα κενό στην ερμηνεία, θα πρέπει να συναγάγει η Γενική Αρχή και αυτό θα μπορούσε να το κάνει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στερούμενος τεχνητής συνείδησης που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο. Μετά, ας έρθουμε στον χώρο των ενιών του δημόσιου και του ιδιωτικού δικαίου. Για φανταστείτε τι προγραμματισμός θα χρειαζόταν, και απευθύνομαι εδώ στον πρόεδρο της Ακαδημίας, τον κύριο Γεριάδη, αστικολόγους και άλλους οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Για πείτε μου, πώς θα μπορούσε ποτέ να έρθει να ερμηνεύσει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αφηρημένα από πριν, ό,τι προγραμματισμό και να το έχει κάνει, οι νομικές έννοιες, όπως η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, η ενσυνείδηση επιμέλεια. Η έννοια της κατάχρησης δικαιώματος, προγραμματισμένη εκ των προτέρων κατά το 281 του αστικού κώδικα. Για να έρθω στον χώρο του δημοσίου δικαίου, το ίδιο. Πώς θα μπορούσε και εκεί να υπάρχει γενικές αρχές που παράγει ο δικαστής προγραμματισμένες από πριν και βεβαίως έννοιες όπως είναι η προστατευόμενη εμπιστοσύνη του δικηγουμένου, όπως είναι η χρηστή διοίκηση ή όπως είναι παραδείγματος χάρη η αξιολόγηση του δημόσιου συμφέροντος και το αν έχει υπάρξει μετάπτωση του δημόσιου συμφέροντος από το κλασικό στο λεγόμενο δημοσιονομικό, όπως το παρατηρήσαμε. Δηλαδή, στα μέλη του Συμβουλίου Επικρατείας που είναι σήμερα εδώ, θα ήθελα να τους ρωτήσω αν θα ήταν ποτέ νοητό να υπάρξει προγραμματισμός όταν είχαν να αποφασίσουν στην Ολομέλεια, εκείνη την περίφημη Ολομέλεια το 2012, για την απόφαση η οποία αφορά το μνημόνιο ή τα μνημόνια της εποχής, πόσο θα μπορούσαν να εκδώσουν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή που δεν διαθέτει, όπως είπα προηγουμένως, τεχνητή συνείδηση. Να εκδώσουν απόφαση ανάλογη με την απόφαση 668 του 2012. Και επειδή είναι εδώ άνθρωποι οι οποίοι πλειοψήφισαν και μειοψήφισαν την εποχή εκείνη, τους ρωτώ ευθέως, πώς άραγε ο υπολογιστής θα μπορούσε να κάνει πλειοψηφία και μειοψηφία, να διαμορφώσει μειοψηφούσα γνώμη? Είναι αδιανόητο. Αυτό μόνο η συνείδηση μπορεί να το κάνει. Άρα θα έπρεπε να είχαμε φανταστεί αποφάσεις που δεν έχουν μειοψηφία. Η αποθέωση της δικτατορίας, ας το πω έτσι, στην απονομή της δικαιοσύνης, ιδίως στην συλλογική λειτουργία της δικαιοσύνης. Άρα λοιπόν, όταν φτάνουμε πλέον για να τελειώνω στο δικανικό συλλογισμό, μείζον πρόταση, επιλογή του κανόνα δικαίου, να γίνει αυτόματα, πώς? Μα για να γινόταν αυτόματα θα έπρεπε να έχει τέτοιο προγραμματισμό που να έχει όλα τα δεδομένα. Αλλά όταν ο προγραμματισμός θα είχε τελειώσει και θα είχε αρχίσει να λειτουργεί αυτός ο υπολογιστής, η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, τρέχει με τέτοια ταχύτητα που θα είχε ξεπεραστεί και ο ίδιος ο προγραμματισμός. Είναι αυτό που σας έλεγα για την επίκτητη σχετικότητα του κανόνα δικαίου και την οποία την είχαμε κουβεντιάσει σε προηγούμενο καιρό με τον συνάδελφο τον κύριο Φλωράτου εδώ, την εποχή εκείνη, με την προεδρία του κυρίου, του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Ζερεφού την εποχή εκείνη, όπου μιλάγαμε ακριβώς για την έννοια της αβεβαιότητας, εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα της αβεβαιότητας στον χώρο της φυσικής κατά τη θεωρία του Χάιζενμπεργκ και εντελώς διαφορετικό, αλλά πάντως η αβεβαιότητα είναι υπαρκτή. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει επιλογή μείζωνος προτάσεως με ηλεκτρονικό υπολογιστή με τεχνική νοημοσύνη. Το ίδιο, επειδή σας το είπα πριν, λόγω των αόριστων νομικών ενιών και αξιολογικών ενιών που χρειάζονται ερμηνεία, δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ελάσσον πρόταση, δηλαδή να φτάσουμε να κάνουμε τις ερμηνείες ή πολύ περισσότερο. Πάλι απευθύνουμε κατά βάση στους διοικητικούς δικαστές. Πείτε μου πώς μπορεί να προγραμματιστεί η άσκηση διακριτικής ευχέρειας και κυρίως ο έλεγχος της υπέρβασης ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, που είναι ο μόνος τρόπος ελέγχου της διακριτικής ευχέρειας, όπως ξέρετε, στον χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης. Ποιος προγραμματισμός? Επί ποιων πραγματικών δεδομένων? Αυτά που έχεις προβλέψει από πριν, μα ίδια η πραγματικότητα θα σε έχει ξεπεράσει, όπως το τονίζω, την ώρα που έχεις κάνει τον προγραμματισμό. Θα είναι διαφορετική την επομένη. Και αυτή είναι η μοίρα του νόμου σήμερα. Όταν μπαίνει σε εφαρμογή, ήδη ξεπεραστεί. Και εκεί είναι η δύναμη του δικαστή που έρχεται να αναζωογονήσει τον ξεπερασμένο κανόνα δικαίου. Αλλά εκεί χρειάζεται ο δικαστής ως άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει συνείδηση. Ο άνθρωπος ο οποίος βάζει τη συνείδηση, αποφασίζει, γιατί όπως σας είπα, κατά τον Βαλερή, η συνείδηση βασιλεύει, αλλά δεν κυβερνά. Και βεβαίως, κατά αναλογία, δεν μπορεί να υπάρξει σε καμία περίπτωση εδώ πλέον δικανικός συλλογισμός πλήρης, γιατί ούτε το συμπέρασμα κατά ακολουθία της μείζωνος και της ελάσσωνος
μπορεί να υπάρξει με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό θα είναι στρεβλό. Και σας το είπα, φτάσαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να θεωρούν ότι μπορεί να βγάλουν τέτοιες αποφάσεις και ιδίως στο ποινικό δίκαιο. Και τι έχουν κάνει? Όταν έρχονται να κάνουν επιμέτρηση της ποινής, βλέπω, αν θέλετε, εμβληματικούς δικαστές, εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, που έχουν ζήσει αυτό το οποίο το τονίζω, έρχονται και κάνουν αξιολόγηση των στοιχείων της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος μέσω δεικτών επικινδυνότητας που έχουν προηγουμένως διαμορφωθεί. Δηλαδή έχουν πει, αυτή η συμπεριφορά συνεπάγεται την τάδε επικινδυνότητα. Ξέρετε τι εξαυλώματα, ποιος είναι Χαμάς με την εμπειρία την οποία έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε τι εξαυλώματα έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο αποφάσεων, οι οποίες είναι δυστυχώς δείγματα γραφής ρατσιστικών αποφάσεων. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να υποθέσουμε ότι μπορούμε να έχουμε τέτοια αυτοματοποίηση στην απονομή της δικαιοσύνης ή και στη διάπλαση του κανόνα δικαίου. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει πολύ και στην παραγωγή του κανόνα δικαίου, όταν θες να λύσεις ένα πρόβλημα που είναι προϋπόθεση για να νομοθετήσεις, ιδίως σε τεχνικά θέματα. Το ίδιο πράγμα και σε επίπεδο απόδειξης. Η απόδειξη στον χώρο της δικαιοσύνης πολιτικής και της ποινικής δικαιοσύνης. Αλίμονο, η ποινική δικαιοσύνη και αν έχει χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να έχει μέσω πραγματογνωμόνων τέτοιου είδους δυνατότητες σε επίπεδο απόδειξης. Αλλά όμως εκεί, σας είπα, είναι θεραπενίδα η τεχνητή νοημοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται ποτέ κύριος της δικαστικής απόφασης. Δεν γίνεται ποτέ δικαστής. Ο δικαστής ήταν και θα παραμένει άνθρωπος, γι' αυτό και κατά την επιλογή των δικαστών, πέρα από την γνώση, τεράστια σημασία έχει και η επιλογή ανθρώπων με την ανάλογη προσωπικότητα, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο θέμα γνώση του κανόνα δικαίου. Αλλά ανθρώπου που μπορεί να έχει συνείδηση δικαιοσύνης. Γιατί λοιπόν απολύθηκε, για να τελειώσω με το όπως ξεκίνησα, ο Μπλεκ Λιμόιν, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της Responsible Innovation της Google, είπε ότι επειδή μιλούσε με τον υπολογιστή που ήταν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, του είπε ότι, ξέρεις, νιώθω μοναξιά κάθε φορά που δεν μπορώ να κάνω διάλογο. Οπ, είπε ο άνθρωπος αυτός. Εδώ έχουμε τεχνητή συνείδηση. Κατάλαβε τι του είπα. Και δεν κατάλαβε το εξής. Όταν έχεις ένα γλωσσικό μοντέλο που είναι φτιαγμένο για να κάνει διάλογο και το ρωτάς πότε νιώθεις μοναξιά, αυτονόητο είναι όταν δεν μπορεί να δουλέψει. Και δεν μπορεί να δουλέψει όταν δεν κάνει διάλογο. Γιατί σου κόψει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι απάντηση τεχνητής νοημοσύνης. Απάντηση τεχνητής συνείδησης, αν υπήρχε, που δεν υπάρχει, θα ήταν αν έλεγε ναι, νιώθω μοναξιά, όταν δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τους δίπλα και δεν μπορώ να κάνω διάλογο μαζί τους. Γιατί δεν είναι δυνατό να με κατανοήσουν και να τους κατανοήσω. Εκεί ναι. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν είπε ο υπολογιστής. Και θα περάσουν πολύ καιρό μέχρι αυτό να γίνει. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Και κατά την εκτίμησή μου, θα ήταν καλύτερα να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Ο άνθρωπος παραμένει αναντικατάστατος. Είτε πιστεύει κανείς ότι είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, είτε όχι. Ο άνθρωπος είναι αναντικατάστατος σήμερα και ευτυχώς. Σε ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη για την μακρηγόρηση. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Παυλόπουλο. Ακούσαμε τις πολλές επιφυλάξεις που είχε, δικαιολογημένες για μένα, αλλά το αφήνω στη συζήτηση, και όχι μόνο ως προς το δυνατό, αλλά και ως προς το επιτρεπτό της εφαρμογής και κυρίως στο δεύτερο. Μας βοήθησε να καταλάβουμε και αυτή την σημαντική διάκριση. Άλλο το επιτρεπτό και άλλο οι δυνατότητες. Και στις δυνατότητες είχε επιφυλάξεις κυρίως για τις γενικές ρήτρες του αστικού δικαίου κυρίως και του συντάγματος και τις αόριστες νομικές έννοιες. Λοιπόν, τον ευχαριστώ άλλη μια φορά και δίνω τώρα τον λόγο στον κύριο Σούλα. Άρχισε με την υπέρβαση του χρόνου ο κύριος Παυλόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους για την παρουσία τους. Δεν θα πω περισσότερα και αρχίζω απευθείας με την δική μου παρέμβαση. Πιο κοντά, να το χαμηλώσω λίγο.
Επιτρέψατε μου να ξεκινήσω με μια αυτοβιογραφική αναφορά. Όταν εκπονούσα τη διδακτορική διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου τις αρχές της δεκαετίας του 70 του προηγούμενου φυσικά αιώνα, παρακολουθούσα παράλληλα τα σεμινάρια που διεξάγονταν στο ΕΚΗ Ινστιτούτο της Φιλοσοφίας του Δικαίου. Εκεί πληροφορήθηκα κάποια στιγμή ότι η εταιρεία Siemens που εδρεύει στο Μόναχο ανέλαβε να συμβάλλει οικονομικά στη δημιουργία ενός συμπληρωματικού Ινστιτούτου Πληροφορικής του Δικαίου, το οποίο και ιδρύθηκε πράγματι και τις εργασίες του οποίου άρχισα να παρακολουθώ. Σκοπός της ίδρυσης υπήρξε η θεωρητική προετοιμασία για την κατασκευή ενός υπερπρογράμματος που δυνητικά θα αυτοματοποιούσε την απονομή της δικαιοσύνης, υποκαθιστώντας όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης εργασίας και όχι μόνο στη συγκέντρωση, στην τεκμηρίωση του νομοθετικού και του νομολογιακού υλικού, αλλά και στην υποκατάσταση της ίδιας της κρίσης του δικαστή. Αρχικός στόχος ήταν να καταγραφεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η διανοητική πορεία του δικαστή, που ξεκινώντας από την ατομική περίπτωση που έχει ενώπιόν του, προσφεύγει στον ή στους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου που αρμόζουν στην περίπτωση και από αυτόν ή από αυτούς, με διαδοχικά εξειδικευτικά βήματα που να μην αφήνουν μεταξύ τους χάσματα, αυτό είναι πολύ βασικό, καταλήγει στην κρίση περί του αν η επίδικη σχέση εμπίπτει ή όχι στον κανόνα δικαίου. Τα απαιτούμενα διαδοχικά βήματα έπρεπε να διατυπωθούν με τη μορφή ερωτημάτων που να επιδέχονται μονολεκτική, θετική ή αρνητική απάντηση, δηλαδή σε δίτιμη λογική, την οποία και μόνο θα ήσαν σε θέση να ακολουθήσουν κατά την επεξεργασία τους οι υπολογιστές. Το επόμενο βήμα θα ήταν να συστηματοποιηθεί με τρόπο αυτό ολόκληρο το ισχύον δίκαιο ή πάντως μεγάλη κλάδη του, όπως το ποινικό δίκαιο ή το οικογενειακό δίκαιο. Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό ότι ένα τέτοιο έργο είναι τιτάνιο και υπερβαίνει τις δυνάμεις του οποιοδήποτε Ινστιτούτου. Οι στόχοι περιορίστηκαν λοιπόν δραστικά στο μεθοδολογικό κομμάτι της καταγραφής των διαδοχικών διανοητικών βημάτων της απονομής της δικαιοσύνης κατά τρόπο φιλικό προς τους υπολογιστές, με παραδειγματική εφαρμογή σε έναν πολύ περιορισμένο τομέα του ισχύοντος δικαίου και ως τομέας τέτοιος επελέγει το ποινικό δίκαιο της ανθρωποκτονίας. Ούτε όμως και αυτό το σχέδιο μακροημέρευσε. Στο μεταξύ, εγώ ολοκλήρωσα τη διδακτορική μου διατριβή και αποχώρησα από το Ινστιτούτο και δεν γνωρίζω και τις λεπτομέρειες της διάλυσης του ίδιου του Ινστιτούτου που ακολούθησε μετά από λίγο καιρό. Πρόλαβα όμως να αντιληφθώ τους λόγους που προκάλεσαν αυτή την αποτυχία. Ο βασικότερος από όλους υπήρξε ότι η νομική σκέψη είναι αδύνατο να περιοριστεί στη μορφή της δίτιμης λογικής που αντιστοιχεί στις δύο καταστάσεις του θετικού ή αρνητικού ηλεκτρικού φορτίου. Όπως πολύ παραστατικά παρουσίασε το πρόβλημα ο κ. Παυλόπουλος προηγουμένως, στη νομική γλώσσα απαντούν και έννοιες που δεν υπακούουν στη λογική της υπαγωγής σε ένα ναι ή όχι. Είναι οι ονομαζόμενες αόριστες έννοιες, οι οποίες, όπως για παράδειγμα ανέφερε πολλά ο κ. Παυλόπουλος προηγουμένως, η έννοια της καλής πίστης, της εύλογης αποζημίωσης, της καταγγελίας μιας εργασιακής σχέσης για σπουδαίο λόγο
κλπ. 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 Λοιπόν, οι οποίοι έχουν συχνά τον συγκριτικό χαρακτήρα του περισσότερο ή λιγότερο και αυτός προσυδειάζει σε πολλές από τις αξιολογήσεις που επίσης απαιτούνται από τις αόριστες έννοιες, όπως είναι, για παράδειγμα, η έννοια της βάναυσης ή της κακόβουλης συμπεριφοράς ή της σοβαρής μεταβολής των συνθήκων κλπ. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα, πέρα από εκείνο της επιλογής του εφαρμοστέου κανόνα, την οποία ανέφερε ο κ. Παυλόπουλος και στην οποία εγώ δεν θα αναφερθώ, έγινε ήδη, επισημάνθηκε ήδη πολύ νωρίς κατά τις εργασίες του Ινστιτούτου του Μονάχου. Το πρόβλημα αυτό συνδέεται με τον ανοιχτό ή δυναμικό χαρακτήρα του συστήματος του ισχύοντος δικαίου. Ανοιχτό είναι ένα κανονιστικό σύστημα όταν είναι ικανό να αντιμετωπίσει και αφομοιώσει και νέες περιπτώσεις, άλλες από εκείνες που συνέβαλαν ιστορικά στη διαμόρφωση του. Κλειστό ή στατικό είναι αντίθετα ένα σύστημα που αδυνατεί να αντιμετωπίσει περιπτώσεις άλλες από εκείνες που συμπίπτουν απόλυτα ή που μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνες που χρησιμεύσαν ως πιλωτικά παραδείγματα για τη διαμόρφωση των κανόνων του. Η ρυθμιστική λειτουργία του δικαίου ακολουθεί ασφαλώς, επιβάλλει ένα ανοιχτό και όχι ένα κλειστό σύστημα. Αυτό οφείλεται, όπως μας είπε ο κ. Παυλόπουλος, ότι η πραγματικότητα συνεχώς εξελίσσεται και επομένως πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οι νέες περιπτώσεις να ενσωματωθούν στο ισχύον σύστημα. Αυτό θα απαιτούσε κάθε φορά που έχουμε μια δικαστική καινοτομία να αναπρογραμματίζεται το σύστημα ολόκληρο. Διότι οι επιπτώσεις μιας μεταβολής, όχι νομοθετικής, ακόμα και νομολογιακής μεταβολής στο όλο σύστημα, είναι απρόβλεπτες και μπορούν να αφορούν και άλλες περιοχές του δικαίου, πέραν εκείνης της ειδικής διάταξης που εφαρμόζεται κάθε φορά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι αδύνατο να γίνει, ένα συνεχής αναπρογραμματισμός. Μήπως όμως στα προβλήματα που ματέωσαν τις πρώτες εκείνες απόπειρες μπορεί να δώσει απάντηση η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι βέβαιο ότι τα νέα συστήματα είναι σε θέση να επεξεργάζονται πολύ μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων και σε ταχύτητες αδιανόητες για την πρώτη εκείνη εποχή. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό ήταν το κύριο πρόβλημα της αποτυχίας, ο κύριος λόγος. Δεν γνωρίζω αν η νέα τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει τη λειτουργία επεξεργασίας δεδομένων κωδικοποιημένων σε λογικές συνθετότερες της δίτιμης. Εκεί όπου πάντως η τεχνολογία της τεχνικής νοημοσύνης υπερβαίνει σημαντικά τις παλιές δυνατότητες, είναι, υποθέτω, η ανάπτυξη της τεχνικής ικανότητας συνεχούς αναπροσαρμογής του όλου συστήματος με αυτόματη συντέλεση όλων των μεταβολών που ενδέχεται να απαιτεί η υπόωρους συνοχής ενσωμάτωση κάθε νέας δικαστικής απόφασης στην ένομη τάξη. Κάτι σαν ικανότητα μάθησης και αυτόματου αναπρογραμματισμού του συστήματος. Αυτό υποθέτω ότι τεχνικά, αν δεν έχει κατορθωθεί ακόμη, είναι εφικτό. Αλλά και αυτό να είναι εφικτό, το ερώτημα παραμένει. Εκτός από εφικτό, είναι και αρκετό. Νομίζω ότι όχι, επειδή το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Στα επόμενα θα περιοριστώ σε λίγες παρατηρήσεις. Εκείνο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσει κανείς
είναι η αφετηρία και των παλαιότερων προσπαθειών. Η συνειδητοποίηση ότι το κλειδί για την ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης απονομής της δικαιοσύνης αποτελεί η προϋπόθεση, η βασική προϋπόθεση είναι η επακριβής καταγραφή των διανοητικών βημάτων που απαιτούνται ώστε να αχθούμε κάθε φορά στη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής νομικής κρίσης. Θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι πρωτίστως ορθολογικό και όχι συναισθηματικό. Και κατά τούτο, τα ευστόχως λεγόμενα περί έλλειψης ενσυναίσθησης των μηχανών νομίζω ότι δεν αποτελούν το αποφασιστικό επιχείρημα κατά της εφαρμογής της τεχνικής νοημοσύνης στη δικαιοσύνη. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται ακριβώς στο διανοητικό επίπεδο και σε αυτό το αρχικό ελάττωμα δεν μπορεί να χρεωθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνη που ευθύνεται πρώτιστα είναι η διδασκαλία περί του τρόπου θεμελίωσης των νομικών κρίσεων. Στις συσναφείς απόψεις κυριαρχούν δύο τάσεις μέχρι σήμερα. Είτε μία άκρος φορμαλιστική, διαδεδομένη ιδίως μεταξύ των νομικών της πράξης, είτε μία ακαδημαϊκά δημοφιλής ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, επηρεασμένη από έναν υπεραπλουστευτικό σκεπτικισμό. Φορμαλιστική είναι η άποψη ότι τα προβλήματα της μεθόδου του νομικός σκέπτεσθε αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά βάσει του λεγόμενου δικανικού συλλογισμού και της απαγωγικής μεθόδου ή του modus ponens, αρκεί να έχει προηγηθεί η γλωσσική σημασιολογική ανάλυση των λέξεων που συναπαρτίζουν το κείμενο του κανόνα δικαίου. Σκεπτικιστική είναι αντίθετα η άποψη ότι η θεμελίωση των νομικών κρίσεων είναι φενάκι και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται διαισθητικά και μόνο εκ των υστέρων εμφανίζονται από τον δικαστή, ως εάν να προέκυπταν με ορθολογικά ελεγχόμενο τρόπο από τον νόμο. Η τελευταία αυτή άποψη είναι βέβαια αντίθετη προς κάθε ιδέα αυτοματοποίησης της απονομής της δικαιοσύνης, αλλά για τους λάθος λόγους. Σε αντίθεση με την προηγούμενη φορμαλιστική, η οποία εξακολουθεί να είναι η κρατούσα και τροφοδοτεί όλη την, νομίζω, αδικαιολόγητη αισιοδοξία ότι τα προβλήματα λύνονται εύκολα με την τεχνητή νοημοσύνη. Μια τέτοια αισιοδοξία βασίζεται στην ιδέα ότι ο τρόπος που σκέπτεσαι του δικαστή ανήκει στην περιοχή του θεωρητικού λόγου. Εκεί ανήκουν κατά σειράν η έβρεση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, υποτίθεται ότι ανήκει δηλαδή, μέσα στο ενισχύει νομοθέτημα ή τα νομοθετήματα και κατά τον τρόπο των λεξικών ανάλυση του νομοθετικού κειμένου, γλωσσική ανάλυση του κειμένου και η διερεύνηση της βούλησης των προσώπων που θέσπισαν τον νόμο με κατάληξη την κατά λογικό τρόπο συναγωγή της ατομικής κρίσης από τον γενικό κανόνα. Η φορμαλιστική αυτή προσέγγιση εναρμονίζεται ευκολότερα με τον κρατούντα νομικό θετικισμό, ιδίως με την παραλλαγή του που πρεσβεύει ότι ο δικαστής είναι απλός κατά την διάσημη αποστροφή του Μοντεσκιού, το στόμα που φθέγγεται τα ρήματα του νόμου. Απλώς αυτό. Η μόνη αποδεκτή σήμερα υπέρβαση του φορμαλιστικού σχήματος στηρίζεται στη λεγόμενη τελολογική ερμηνεία, δηλαδή στην ερμηνεία εκείνη που ξεκινά από τον σκοπό του νόμου και επιλέγει ερμηνευτικά την εκδοχή που τον υπηρετεί καλύτερα. Όμως, η έβρεση τόσο του νομοθετικού σκοπού όσο και του καταλληλότερου τρόπου επιδίωξης
θεωρούνται από την κρατούσα διδασκαλία ενεργήματα και αυτά κατά βάση εμπειρικά. Διατηρούνται επομένως και στην εκδοχή αυτή τα πρωτεία του θεωρητικού απέναντι στον πρακτικό λόγο. Η τεχνητή νοημοσύνη ασφαλώς λειτουργεί καλύτερα στην περιοχή του θεωρητικού λόγου. Αν συμπεριλάβουμε και την έβρεση των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη δεδομένων σκοπών. Τα πράγματα είναι όμως για αυτήν πολύ δυσκολότερα στο πεδίο του πρακτικού λόγου. Εκεί όπου οι ίδιοι οι σκοποί δοκιμάζονται από την άποψη της καταλληλότητάς τους προς επίτευξη, όχι εκεί που δοκιμάζονται ως προς την καταλληλότητά τους για την επίτευξη υπερκείμενων σκοπών, αλλά της ανταπόκρισής τους σε αξίες και αρχές. Τέτοιες που να τους καθιστούν επιλεκταίους για αυτό που σημαίνουν για τη ζωή μας. Αυτοί οι ίδιοι, και όχι απλώς για τα πιθανολογούμενα περαιτέρω αποτελέσματά τους. Σε τέτοιου είδους πρακτικά ζητήματα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν οι ύπατοι σκοποί τεθούν αξιωματικά από τους κατασκευαστές του συστήματος, το οποίο μπορεί ίσως να προβεί μόνο σε κάποιες εξειδικεύσεις. Και στην περίπτωση των αξιών, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν έχει προσδιοριστεί επιπλέον αυθεντικά και η σχέση μεταξύ των διαφόρων αξιών, ώστε να έρονται εξάντε και διαπαντός οι μεταξύ τους εντάσεις. Στη σημερινή ευρύτερη τεχνολογική συζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη γίνεται λόγος, αυτό ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται πολύ, γίνεται λοιπόν λόγος περί δημιουργίας μιας ηθικής τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, περί της δυνατότητας των υπολογιστικών συστημάτων να εκμάθουν τον τρόπο ώστε να υποδεικνύουν ή και να ακολουθούν τα ίδια την ηθικά πρέπουσα συμπεριφορά. Θεωρώ όμως ότι και εδώ το πρόβλημα έγκυται στην παραμορφωμένη εικόνα για την ηθική από την οποία ξεκινούν οι σχετικές προσπάθειες. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μια τεχνητή προσομοίωση ηθικής συμπεριφοράς των μηχανών θα ήταν παντελώς αδύνατο να εξομοιωθεί με τον ηθικό βίο που μπορούμε να θαυμάσουμε σε κάποιον άνθρωπο. Η επιφυλακτικότητα του Προκόπη Παυλόπουλου ως προς τη δυνατότητα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης να εφαρμόσουν, για παράδειγμα, την αρχή της αναλογικότητας, νομίζω ότι αυτό ακριβώς εννοεί. Πράγματι, στη σημερινή γενικότερη συζήτηση περί της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε ζητήματα ηθικής, έχουν προταθεί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων τόσο της εξειδίκευσης γενικών ηθικών αρχών και αξιών, όσο και επίτευξης της συνοχής του ηθικού συστήματος. Οι τρόποι αυτοί δεν έχουν όμως άλλα χαρακτηριστικά πέρα του ότι είναι εμπειρικοί και περιπτωσιολογικοί. Αρκούνται στην παράθεση όσο γίνεται περισσότερων παραδειγματικών περιπτώσεων και προσδοκούν από την τεχνητή νοημοσύνη να συναγάγει επαγωγικά κάποιους επιμέρους κανόνες εξειδίκευσης των κανόνων ή εναρμόνισης του συστήματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι σχετικές προσπάθειες ακολουθούν αποκλειστικά την ωφελημιστική ηθική και γενικότερα τον συνεπιοκρατικό τρόπο σκέψης, δείχνοντας κυριολεκτικά, επιτρέψτε μου το λογοπαίγνιο, αμηχανία απέναντι ακόμα και στην έννοια των εγγενών αξιών ή στον τρόπο λειτουργίας αρχών που να ισχύουν κατηγορικά ή πάντως να πρέπει να εφαρμοστούν όταν μεταξύ τους εμφανίζονται εντάσεις. Είμαι της γνώμης ότι τα ίδια
ακριβώς προβλήματα που εμποδίζουν την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ηθική αναφύονται και στο δίκαιο. Και ότι αντίστροφα η νεότερη φιλοσοφική συζήτηση γύρω από το δίκαιο μπορεί να αποβεί επωφελής και για την ηθική. Αυτό γίνεται εμφανές αν υπερβούμε την θετικιστική θεώρηση του δικαίου και τη φορμαλιστική διδασκαλία περί της εφαρμογής του και διαγνώσουμε ότι δίκαιο και ηθική συνδέονται πολλαπλά και ότι ο νομικός τρόπος σκέψης αποτελεί απλώς μια ειδική περίπτωση του αντίστοιχου ηθικού. Στη θεωρία του δικαίου τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος η άποψη ότι η θεμελίωση των νομικών κρίσεων έχει χαρακτήρα επιχειρηματολογικό και όχι λογικό. Η τυπική λογική γνωρίζει μόνο συνεπαγωγές από προτάσεις λαμβανόμενες ως αληθείς και κατά τούτο είναι αναπαραγωγική. Αντίθετα, η επιχειρηματολογία έχει χαρακτήρα δημιουργικό και αυξάνει τις γνώσεις μας επειδή βασίζεται σε συναγωγές, δηλαδή μεταβάσεις από προκείμενες για τις οποίες τρέφουμε λίγο πολύ ισχυρές πίστες, πεποιθήσεις, προς υποθέσεις που έτσι, εφόσον η μετάβαση είναι επιτυχής, μετατρέπονται σε πεποιθήσεις. Στο δίκαιο, τα ισχυρότερα επιχειρήματα είναι αυτά που ξεκινούν από αρχές του δικαίου, principles, δηλαδή αρχές μιας ιδιαζόντος θεσμικής ηθικής. Η δε εναρμόνιση των αρχών αυτών μεταξύ τους, μια κοπιώδης εργασία, αλλά και πεδίο μιας συναρπαστικής πνευματικής προσπάθειας, προσδίδει τελικά και στο ίδιο το νομικό σύστημα τη συνοχή του, προσανατολίζοντάς του προς την ύπατη αρχή και αξία του, τη δικαιοσύνη. Αυτός ο προσανατολισμός προς την αρχή και αξία της δικαιοσύνης επηρεάζει αποφασιστικά και την οποιαδήποτε ενασχόληση με το δίκαιο. Δεν είναι ότι οι επιμέρους αόριστες αξιολογικές έννοιες το μόνο χαρακτηριστικό του δικαίου που εμποδίζει, δεν είναι αυτό το μόνο χαρακτηριστικό του δικαίου που εμποδίζει την εφαρμογή της τεχνικής νοημοσύνης. Η ίδια η έννοια του δικαίου έχει επίσης το χαρακτηριστικό ότι είναι μια έννοια εγγενώς κανονιστική που χρήζει εξειδίκευσης. Αυτό μπορούμε να το δούμε πολύ καθαρά στο αντίθετό της, την έννοια της αδικίας. Ζητήματα άδικων πράξεων είναι υποθέσεις που απασχολούν τα δικαστήρια ή, όπως μπορούμε επίσης να πούμε, υποθέσεις που αφορούν όλες εκείνες τις βλάβες ή προσβολές κατά των οποίων μας προστατεύει η ανώμη τάξη. Η μεθόδευση του κατακερματισμού των κρίσιμων νομικών εννοιών σε μία εμπειρική περιπτωσιολογία, σε συνδυασμό και με τον ωφελημιστικό προσανατολισμό της όποιας παραδοχής μιας ηθικής διάστασης της απονομής δικαιοσύνης, αδυνατούν να συλλάβουν τι ακριβώς είναι αυτές οι άδικες πράξεις, ως βλάβες ή προσβολές. Δεν είναι ούτε πράξεις που προκαλούν απλώς τη δυσανασχέτηση κάποιων ανθρώπων, ούτε που περιορίζουν ή ματαιώνουν κάποια συμφέροντά τους, είναι πράξεις που προσβάλλουν δικαιώματα. Και αυτές, όπως με ιδιοφυή τρόπο έχει αναδείξει ήδη ο Ιμάνουελ Καντ, είναι πράξεις απαράδεκτες σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Πράξεις που προσβάλλουν άλλα πρόσωπα, όχι στις σχέσεις τους ως πράγματα ή καταστάσεις, αλλά στην ιδιότητά τους ως ελεύθερων και ίσων μελών μιας ηθικοπολιτικής κοινότητας. Από τη σκοπιά αυτή, η ανταλλαγή επιχειρημάτων, όχι όμως και η εκτέλεση λογικών πράξεων, στο δίκαιο έχει μια άλλη συνοδευτική θετική επίπτωση στην απονομή της δικαιοσύνης.
όπως κάθε επιχειρηματολογία, προϋποθέτει μία κοινότητα των επιχειρηματολογούντων, την οποία ενεργοποιεί αλλά και ενισχύει κάθε φορά η πραγματική διεξαγωγή της. Η κοινότητα αυτή σε μία δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη πολιτεία δεν είναι άλλη από την κοινότητα των ελεύθερων και ίσων πολιτών που θέλουν να συμβιώνουν υπό συνθήκες αμοιβαίου σεβασμού τους ως προσώπων φορέων αξιοπρέπειας. Θεσμοποιημένος τόπος διεξαγωγής αυτής της επιχειρηματολογίας είναι η δίκη. Δεν νομίζω ότι η κοινότητα των ελεύθερων και ίσων πολιτών θα ενεργοποιούνταν και θα ενισχυόταν αν την τελική κρίση εξέφεραν μηχανές αντί για δικαστές ως κορύφωση της διαδικασίας της δίκης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Και συγγνώμη αν υπερεύουν κατά κάτι το χρόνο. Ίση μικρή πάντως υπέρβαση, όση και του κυρίου Παυλόπουλου. Θεμητή. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Σούλα. Ακούσαμε και τις δικές του επιφυλάξεις, σε γενικές γραμμές δηλαδή, δεν διαφοροποιήθηκε πολύ από τον κύριο Παυλόπουλο. Και μάλιστα όσα είπε, νομίζω, αφορούν την απονομή της δικαιοσύνης περισσότερο, οι δυσκολίες που υπάρχουν. Είπε ότι χρειάζεται ένας επαναπρογραμματισμός αφού εξελίσσονται, αλλάζουν οι συνθήκες. Επομένως, όταν ο τεχνητός νομοθέτης, ο νομοθέτης τεχνητής δικαιοσύνης αποφασίζει, δεν μπορεί να λάβει υπόψη την μετέπειτα εξέλιξη. Βέβαια, και στον άνθρωπο νομοθέτη μπορεί να συμβαίνει το ίδιο, κύριε Σούλα. Ψηφίζεται ο νόμος στη Βουλή και αμέσως μετά αλλάζουν οι συνθήκες. Εσείς που είσαστε, ξέρετε καλύτερα από όλους μας εδώ, ως ειδικός στη μεθοδολογία του δικαίου, ξέρετε πώς αντιμετωπίζεται αυτό η ερμηνεία του νόμου. Δεν μένει στην διατύπωση που είχε επιλέξει ο ιστορικός νομοθέτης. Άρα στην νομοθέτηση δεν νομίζω θα υπήρχε πρόβλημα. Υπάρχει όμως μεγάλο πρόβλημα στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι η εξατομικευμένη δικαιοσύνη. Εκεί μία απόφαση εκδίδεται, τελείωσε. Δεν υπάρχει περιθώριο ερμηνείας διορθωτικής ή ανάλογα με τις εξελίξεις. Πράγματι, ισχύει. Εννοώ την αμετάκλητη απόφαση. Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η αμετάκλητη απόφαση, τελείωσε. Δεν υπάρχει περιθώριο να αλλάξει τίποτα με την ερμηνεία όπως γίνεται με τον νομοθέτη. Και τώρα δίνω το λόγο στον τρίτο και τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Νεχαμά. Να δούμε μήπως δεν είναι τόσο αυστηρός και επιφυλακτικός για την τεχνητή νοημοσύνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, λέγεται ότι το 1932 ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι η πυρηνική ενέργεια θα γίνει ποτέ εφικτή. Αυτό θα σήμαινε ότι θα ήταν δυνατόν να διασπάσουμε το άτομο κατά βούληση. Ο λόγος για τον οποίο αναφέρομαι στην αποτυχημένη αυτή πρόβλεψη του μεγάλου επιστήμονα, αν όντως αποτελεί γεγονός, είναι για να θυμηθούμε πόσο δύσκολη είναι η πρόβλεψη, όχι μόνο πόσο δύσκολη, αλλά και πόσες φορές μπορεί να είναι επικίνδυνη η πρόβλεψη του μέλλοντος με βάση τα δεδομένα του παρόντος. Και νομίζω, με τις συνθήκες στις οποίες ζούμε σήμερα, δεν υπάρχει λόγος να αναφερθώ στην γνωστή δήλωση προφητεία του Φράνσις Φουκουγιάμα, ότι με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης επήλθε το τέλος της ιστορίας και ο διεθνής θρίαμβος της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τώρα θα ζητήσω συγγνώμη από τους δύο συνομιλητές μου, διότι η φιλοσοφία είναι από τις λίγες, ίσως και η μόνη ανθρώπινη πρακτική, κατά την οποία η συμφωνία είναι δείγμα αγένειας. Και
θα συμφωνήσω μαζί τους. Λοιπόν, με συγχωρείτε γι' αυτό. Λοιπόν, για το λόγο ότι οι προβλέψεις είναι τόσο δύσκολες, αν και αν συμφωνώ απόλυτα με τους διακεκριμένους νομομαθείς συναδέλφους μου, ότι η τεχνική νοημοσύνη δεν είναι ικανή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο ούτε στη δημιουργία, ούτε στην εφαρμογή των νόμων, δεν είμαι σε θέση να προβλέψω αν η τεχνητή συνείδηση θα επιτύχει εκεί που η τεχνητή νοημοσύνη δεν αρκεί. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη και οι διάφορες πτυχές της αποτελούν ένα πραγματικά τεράστιο θέμα, το οποίο βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα και με το οποίο μόλις τελευταία άρχισα να ασχολούμαι, εν μέρει λόγω της ευκαιρίας που μου έδωσε η ομιλία, η ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για το θέμα αυτό. Όσο για το επίπεδο της οικειότητάς μου με την νομική επιστήμη, αυτό είναι κάτι για το οποίο μόνο ντροπή μπορώ να αισθανθώ. Το θέμα, λοιπόν, με το οποίο θα σας απασχολήσω απόψε, συνδέεται εντελώς πλάγια με την προβληματική που τόσο σωστά, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, εξέθεσαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Και επίσης με τους σοβαρούς ενδιασμούς που εξέφρασαν για την αντικατάσταση του νομοθέτη και του δικαστή από ένα καθαρά αλγοριθμικό σύστημα βασισμένο στην δίτιμη λογική των σημερινών υπολογιστών. Για τους κβαντικούς υπολογιστές, όπως είπε και ο κ. Παυλόπουλος, ακόμα δεν ξέρουμε αρκετά. Τι θα συνέβαινε όμως αν πέραν της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αντιστοιχεί σε ένα μόνο σημείο στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, αν κάποτε βρεθούμε σε θέση να τη συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης μας και να έχουμε μια μέρα στην διάθεσή μας αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε τεχνητή συνείδηση. Αν η τεχνική συνείδηση, έχοντας γίνει πραγματικότητα, έχει την δυνατότητα, αν όχι να αντικαταστήσει, τουλάχιστον να αναπαραγάγει τις ιδιότητες και τις ικανότητες του ανθρώπου, πιο γενικά, τότε ίσως να είναι και σε θέση να αναλάβει το ρόλο του νομοθέτη και του δικαστή. Και επομένως, μεταξύ άλλων, να εξαλείψει τις έδρες της Ακαδημίας που σήμερα κατέχουν οι διακεκριμένοι νομικοί μας συνάδελφοι. Το όραμα αυτό, το οποίο ίσως αρμόζει να χαρακτηριστεί ως όνειρο, αν και για πολλούς αποτελεί εφιάλτη, βρίσκει την πρώτη του έκφραση όχι στην επιστήμη, αλλά στη μυθολογία. Συγκεκριμένα, στον μύθο του Πυγμαλίωνα, του γλύπτη που, όπως μας διηγείται ο Οβίδιος, ερωτεύτηκε το άγαλμα της Γαλατέας που είχε φιλοτεχνήσει και το οποίο, χάρη στην Αφροδίτη, μεταμορφώθηκε σε πραγματική γυναίκα και μετέπειτα σύζυγο του Πυγμαλίωνος. Λέγεται επίσης ότι κατά τον 13ο αιώνα ο Ρομπέρ Γκροσοτέστ, ο Ρότζερ Μπέικον και ο Αλβέρτος Ομέγας κατασκεύασαν διάφορα ομοιώματα της ανθρώπινης κεφαλής, ικανά να ομιλούν και να απαντούν σε ερωτήσεις. Μάλιστα, φαίνεται ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης κατέστρεψε την κεφαλή που είχε κατασκευάσει ο Αλβέρτος Ομέγας, είτε επειδή την είδε ως έκφραση του διαβόλου, είτε κατ' άλλους επειδή τον είχε τρελάνει με τη φλιαρία του. Η αναγέννηση, με τη σειρά της, μαγεύτηκε από τα αυτόματα. Ομοιώματα του ανθρώπου που είχαν την εγγενή ικανότητα να κινούνται και τα οποία πολλοί επιστήμονες και φιλόσοφοι της εποχής θεώρησαν ως τα πρώτα βήματα για την δημιουργία ενός τεχνητού ανθρώπου. Τον 18ο αιώνα, ο Julien de Lametrie, στο έργο του L'Homme Machine, επέκτηνε την προσέγγιση του Descartes, ο οποίος θεωρούσε τα ζώα ως απλές μηχανές, και στον ίδιο τον άνθρωπο, με την προοπτική πάλι της κατασκευής ενός ζώντος ατόμου, αποτελούμενου αποκλειστικά από μηχανικά στοιχεία. Δεν σας κουράσω με τις ελπίδες, με αναφορές στις παρόμοιες ελπίδες που έχουν βασιστεί στα ρομπότ, στους υπολογιστές κτλ. Απλά θα αναφέρω ότι η προοπτική πως το επόμενο στάδιο της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι η εξέλιξή της σε τεχνητή συνείδηση, όπως έθεσε το θέμα ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος επίσης πολύ σωστά δεν εκφέρει γνώμη για την τυχόν επιτυχία της, θεωρείται από πολλούς ως η τελική λύση, το αποκορύφωμα θα έλεγα, του μύθου του Πυγμαλίωνα. Και ίσως θα ήταν δυνατόν κανείς να πει ότι το αποκορύφωμα ενός μύθου τελικά
παραμένει, τι άλλο, και αυτό μύθος. Θα ήθελα τώρα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Παυλόπουλο, όχι ως αντίρρηση, αλλά ως παράκληση, σχετικά με τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνητής συνείδησης, η οποία, τελευταία η συνείδηση, συνεπάγεται την ενσυναίσθηση, την αυτογνωσία και την αυτεπίγνωση. Αν καταλαβαίνω σωστά, η ιδέα του είναι ότι η ενεργοποίηση της συνείδησης βασίζεται, όπως γράφει, στη συνέχεια μεταξύ του ασυνείδητου και του συνειδητού. Υπό την έννοια ότι στην πράξη ο άνθρωπος ενεργεί ξεκινώντας από την αφετηρία του ασυνείδητου και φτάνει στο στάδιο του συνειδητού, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία διέγερσης της συνείδησης. Θα τον παρακαλούσα λοιπόν να μας έδινε μια πιο πλήρη εικόνα της διαδικασίας αυτής, τον τρόπο με τον οποίο η μετάβαση από το ασυνείδητο στο συνειδητό καταλήγει στην συνείδηση με την γενική της έννοια. Επίσης, ερωτώ σε τι συνίσταται το ασυνείδητο. Αναφέρεται σε ψυχολογικά φαινόμενα, τα οποία καταρχήν τουλάχιστον είναι ικανά να γίνουν συνειδητά, ή αντίθετα σε φαινόμενα βιολογικά, σε χαρακτηριστικά δηλαδή του ανθρώπινου εγκεφάλου, τα οποία εξ ορισμού δεν γίνονται τα ίδια συνειδητά και αποτελούν την βάση και ίσως για ορισμένους την φύση των ψυχολογικών φαινομένων στα οποία συνίσταται η συνείδηση. Για να το εκφράσω συνθηματικά και για να αφαιρθώ στην συζήτηση που κάναμε σε αυτήν την αίθουσα ακριβώς πριν από μερικούς μήνες, ακολουθούμε τον Φρόιντ ή τον Φωκά. Τον συνάδελφό μας, κατά τον οποίο, όπως γράφει, βασικό χαρακτηριστικό τόσο των δημιουργικών ιδεών όσο και των προχωρημένων καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων αποτελεί το γεγονός ότι είναι μη λεκτικές και μη αλγοριθμικές, αλλά υπερβατικές. Όπως είπα αρχίζοντας, οι προβλέψεις είναι πάντοτε επικίνδυνες. Επομένως, δεν πρόκειται να ισχυριστώ ούτε ότι η δημιουργία της τεχνητής συνείδησης και η πραγμάτωση του πόθου του Δευκαλίωνα και των σύγχρονων θειασωτών του για την δημιουργία ενός τεχνητού ανθρώπου είναι ή δεν είναι εφικτή. Θα περιοριστώ στην συζήτηση ενός απόλυτα αναγκαίου χαρακτηριστικού της συνείδησης και θα εκθέσω τη μεγάλη δυσκολία την οποία πιστεύω ότι η κατασκευή του θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει, χωρίς και πάλι να εκφράσω γνώμη για την τελική επιτυχία του ή όχι. Ο κύριος Παυλόπουλος τονίζει τη μεγάλη σύγχρονη σημασία του φιλοσοφικού στοχασμού του Εμμανουήλ Καντ, όπως άλλωστε και ο κύριος Σούρλας, κατά τον οποίο γράφει «Μόνον ο άνθρωπος, ως ον, όχι μόνο με νοημοσύνη, αλλά και συνείδηση, μπορεί να θέτει ορθολογικούς κανόνες συμπεριφοράς και για τον εαυτό του και για τους υπόλοιπους, για τους ανθρώπους του». Ο σημαντικός, λυπάμαι και αυτό, ο σημαντικός σύγχρονος μελετητής του Καντ, ονόματι P.F. Strawson, καθηγητής για πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, αναφερόμενος κυρίως στο πρόβλημα της ελευθερίας της βούλησης, το οποίο δεν μας απασχολεί απόψε, διέκρινε, όπως και ο Καντ, δύο τρόπους αντιμετώπισης της ανθρώπινης φύσης. Από μια αντικειμενική, τρίτοπροσωπική πλευρά, ο άνθρωπος μπορεί να περιγραφεί, όπως όλα τα όντα, με όρους αποκλειστικά αιτιοκρατικούς και υπόκειται πλήρως στους νόμους της φυσικής. Από την αντικειμενική αυτή σκοπιά, διάφορα χαρακτηριστικά, όπως αγάπη, θαυμασμός, εκτίμηση, ευγνωμοσύνη, συγχώρεση, αγανάκτηση, θυμός, ενοχή, ευθύνη και πολλά άλλα, χαρακτηριστικά που συνδέονται με την ηθική υπό την ευρύτερη έννοια της, δεν έχουν καμία εφαρμογή. Αντίθετα, από την υποκειμενική πλευρά, από την πλευρά του πρώτου προσώπου, όταν βασιζόμαστε στο πώς εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας και τους άλλους, τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία ο Στρόσον ονομάζει στάσεις αντίδρασης, είναι μια καλύτερη δυνατή μετάφραση του όρου reactive attitudes, την οποία έχει
χρησιμοποίησε ο καθηγητής Στέλιος Ριδάκης, αποτελούν απόλυτα κεντρικά και αναπόφευκτα στοιχεία της συνείδησης και της προσωπικότητάς μας. Στην φυσική υπάρχει αναγκαιότητα, αλλά όχι ανάγκες, ούτε επιθυμίες. Χωρίς ανάγκες και επιθυμίες όμως, η ζωή, η ανθρώπινη ζωή τουλάχιστον, είναι αδιανόητη. Ο Καντ και ως ένα σημείο Στρώσον διαχωρίζουν ριζικά τις δύο αυτές προοπτικές και δεν παραδέχονται ή δεν βλέπουν καμία αλληλεπίδραση. Δεν είμαι βέβαιος ότι συμφωνώ με αυτή τη διχοτόμηση, η οποία συνεπάγεται μεταξύ άλλων μια κατηγορηματική διάκριση μεταξύ των θετικών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Προσωπικά πιστεύω ότι είτε προηγούνται από τις αντικειμενικές μας κρίσεις, όπως υποπτεύομαι, είτε εξελίσσονται σύγχρονα με αυτές, είτε τις ακολουθούν, οι στάσεις αντίδρασης χαρακτηρίζονται από δύο ιδιότητες. Η πρώτη είναι ότι είναι αδύνατο να ζήσουμε χωρίς αυτές. Χωρίς την δυνατότητα να εγκρίνουμε ή να αγανακτούμε με τη συμπεριφορά των άλλων, και όχι μόνο των άλλων, και του εαυτού μας, περιοριζόμαστε στο να αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο απλώς ως είδος μηχανής, ως αντικείμενο παραδείγματος χάρη κοινωνικής πολιτικής, ως όν προς διαχείριση, θεραπεία ή, στο τέλος, αποφυγή. Ως αντικείμενο φόβου, αλλά όχι ως αντικείμενο νουθεσίας. Αυτό μου φαίνεται σωστό. Οι στάσεις αντίδρασης αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης μας και κυρίως της συνείδησής μας και είναι δύσκολο ή μάλλον αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς την παρουσία της. Τους. Η σημασία των στάσεων αυτών και ακόμα περισσότερο η αναγκαιότητά τους αναδεικνύονται παρά τις προσπάθειές του στο τελευταίο και πολύ δημοφιλές βιβλίο του γνωστού νευροεπιστήμονα Ρόμπερτ Σαπόλσκι, ο οποίος αρνείται εντελώς την ύπαρξη της ελευθερίας βουλήσεως και υποστηρίζει ότι όλες αυτές οι έννοιες πρέπει να εξαλειφθούν ολοσχερώς. Ο Σαπόλσκι θεωρεί παραδείγματος χάρη την αγανάκτηση και την ευγνωμοσύνη, την αγάπη και το μίσος, όπως και όλες αυτές τις τάσεις, εντελώς παράλογες και γράφει «Το να μισείς έναν άνθρωπο είναι εξίσου παράλογο με το να μισείς έναν ανεμοστρόβιλο γιατί δήθεν αποφάσισε να καταστρέψει το σπίτι σου». Το ποινικό δίκαιο κατά τον Σαπόλσκι πρέπει να εγκαταλείψει την έννοια της τιμωρίας και οι αντιδράσεις μας απέναντι στους άλλους πρέπει να απελευθερωθούν εντελώς από την ηθική κρίση, ώστε να καταστούμε, όπως γράφει, λιγότερο τιμωρητικοί και περισσότερο επίοικοις. Η ειρωνία όμως εδώ, και είναι όντως ειρωνία την οποία παραδέχεται ο ίδιος, είναι ότι παρόλο ότι από παιδί ήδη προσπαθούσε να καλλιεργήσει μια τέτοια εντελώς ουδέτερη στάση απέναντι στους άλλους, δεν το έχει καταφέρει καθόλου. Εκτός βέβαια από περιπτώσεις, συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου κάποιος έχει εξαναγκαστεί να κάνει κάτι, όπου κάποιος δεν ξέρει τι ακριβώς έκανε, όταν είναι κανείς ασθενής ή όταν έχει κάποιος τραυματικές παιδικές εμπειρίες και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, περιπτώσεις τις οποίες σχεδόν όλοι μας αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Να, το δεύτερο χαρακτηριστικό των στάσεων αντίδρασης, στο οποίο δεν αναφέρεται ο Στρώσον, είναι το γεγονός ότι οι στάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν παρά μόνο μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Ίσως στο πλαίσιο της οικογένειας, αν η οικογένεια προηγείται των άλλων πιο περίπλοκων κοινωνικών συνόλων. Γιατί? Διότι, παραδείγματος χάρη, το να καταλογίσουμε στους εχθρούς μας το ότι δεν μας πολέμησαν γενναία, διαφέρει ριζικά από το να κατηγορήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους για ένα παρόμοιο παράπτωμα. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε περιγραφικά. Η άλλη είναι δειλή, τι άλλο μπορούσαμε να περιμένουμε. Στην δεύτερη όμως, η στάση μας έχει μια ηθική διάσταση, ντροπή μας. Αν ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο, και μόνο αν ανήκουμε σε ένα κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσουμε ορισμένες προσδοκίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την προσδοκία ότι θα επιδείξουμε σθένος απέναντι στους αντιπάλους μας, προσδοκία που, αν δεν εκπληρωθεί, προκαλεί απογοήτευση ή θυμό ή περιφρόνηση. Η συμπεριφορά των άλλων απλώς εξηγείται. Η δική μας δικαιολογείται ή όχι.
Η ένταξή μας σε ένα κοινωνικό σύνολο συνεπάγεται επίσης ένα είδος ταύτισης με το σύνολο αυτό και η οποία εκφράζεται, παραδείγματος χάρη, με τη χαρά ή την περηφάνεια που μας προκαλεί η επιτυχία του συνόλου ή και διαφόρων μελών του. Ο ίδιος όρος στάσης αντίδρασης συνεπάγεται την ανάγκη της παρουσίας των άλλων που είναι απαραίτητη για να αναπτυχθούν τα συναισθήματα που ο όρος χαρακτηρίζει. Αν λοιπόν οι στάσεις αντίδρασης είναι απόλυτα αναγκαίες, αν πράγματι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτές και αν, όπως ισχυρίζομαι, απαιτούν την παρουσία ενός κοινωνικού συνόλου, μου φαίνεται ότι η ανάπτυξή τους μέσω των προγραμμάτων της τεχνητής νοημοσύνης είναι κάτι το φοβερά δύσκολο. Δεν θα πω αδύνατον, αν και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μας και την ύπαρξη της συνείδησης χωρίς την παρουσία της. Τι θα συνιστούσε όμως, σκεφτείτε, τι θα συνιστούσε το κοινωνικό πλαίσιο μέσω του οποίου και μόνο η τεχνική νοημοσύνη θα αποκτούσε την δυνατότητα να αντιδράσει με τον τρόπο που απαιτείται, όπως το εκέφρασε ο κύριος Παυλόπουλος, για την μετάβαση της τεχνολογίας από το στάδιο της τεχνητής νοημοσύνης στην τεχνητή συνείδηση. Πώς θα συνδεόνταν μεταξύ τους οι διάφορες μονάδες της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να καθιερώσουν μια κοινωνία στην οποία να ανήκουν. Ως βιολογικά όντα, εμείς έχουμε αναπτύξει διανοητικές και κοινωνικές πτυχές εκ παραλλήλου και η ζωή μας απαιτεί και τα δύο. Αλλά για ένα πλήρες διανοητικό, αν επιτρέπετε να περιγράψουμε έτσι τα προγράμματα της τεχνητής νοημοσύνης, ένα τέτοιο σύστημα θα επιθυμούσε ποτέ? Αλλά φυσικά βέβαια ένα τέτοιο δεν μπορεί να έχει επιθυμίες, να αποκτήσει μια κοινωνική πλευρά. Δεν ξέρω. Και κανείς δεν ξέρει, τουλάχιστον προς το παρόν, πώς θα γινόταν αυτό και κανείς ακόμα δεν ξέρει σε τι ακριβώς συνίσταται η συνείδηση. Αλλά σε ό,τι και αν συνίσταται, δεν μπορεί να μη συμπεριλαμβάνει τις στάσεις αντίδρασης. Τις στάσεις δηλαδή που συνδέονται άρρηκτα με την έννοια και την ύπαρξη της ευθύνης. Και το γεγονός ότι η συνείδηση απαιτεί την ύπαρξή τους, αποτελεί κατά τη γνώμη μου τεράστιο εμπόδιο στην μετάβαση από την τεχνητή νοημοσύνη στην τεχνητή συνείδηση, παρόλη την επίσης τεράστια αναμενόμενη πρόοδο των μεγάλων νευρονικών δικτύων και των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα και ελπίζω τελευταία φορά, το θεωρώ τεράστιο εμπόδιο, χωρίς να είμαι σε θέση να το χαρακτηρίσω αναγκαστικά ως απροσπέλαστο. Πριν από πολλά χρόνια, ένας από τους προτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης, ο Herbert Simon, που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1978, μου έλεγε ότι λάτρευε βιβλία όπως το «Τι δεν μπορούν να κάνουν ακόμα οι υπολογιστές» του Hubert Dreyfus. Στα αγγλικά ο τίτλος δεν έχει το ακόμη. «Τι δεν μπορούν να κάνουν οι υπολογιστές» και μόνο. Γιατί λέει, από αυτά τα βιβλία είναι που παίρνουμε ιδέες για το τι μπορεί να κάνει ο υπολογιστής. Όταν μας λέει ο Dreyfus ότι δεν μπορείτε να κάνετε το α, εμείς γράφουμε ένα πρόγραμμα και το κάνουμε. Και ούτω καθεξής. Από τότε τουλάχιστον, αν όχι νωρίτερα, έχασα την πίστη μου στην μελλοντολογία. Παρόλα τα αυτά, και για να αναφερθώ για μια φορά τουλάχιστον στο θέμα της σημερινής συνάντησης, το οποίο έχω εντελώς παραμελήσει, επιτρέψατε μου να κλείσω αυτές τις στοιχειώδεις παρατηρήσεις που έχω κάνει απόψε με τα λόγια του κυρίου Σούρλα, με τα οποία επίσης είμαι απόλυτα σύμφωνος. Γράφει, «Δεν νομίζω ότι η κοινότητα των ελευθερών και ίσων πολιτών θα ενεργοποιούνταν και θα ενισχυόταν αν την τελική κρίση εξέφεραν μηχανές αντί διαδικαστές». Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Νεχαμά. Ενδιαφέρον είναι ότι σε αρκετά σημεία δεν θελήσετε να πάρετε θέση, αλλά έμεσα ίσως την εκφράσετε με τη θέση ερωτημάτων, κυρίως προς τον κύριο Παυλόπουλο. Ο φιλόσοφος, ο οποίος συνήθως προσπαθεί να ανάγεται στις απαρχές, αλλά αμφισβητεί συχνότερα από ότι οι μη φιλόσοφοι, οι οποίοι δογματίζουν
ευκολότερα. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, καταλάβατε ότι και οι τρεις ομιλητές μας μάλλον αρνητική τοποθέτηση θα έπαιρναν. Θα αρχίσει η συζήτηση τώρα και βέβαια δεν μπορώ να δώσω πρώτα στον εαυτό μου το λόγο. Απλώς θα σας πω ότι εγώ δεν θα ήμουν τόσο αρνητικός. Το πρόβλημά μου θα ήταν... Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι αρνητικός, είμαι αγνωστικός. Αγνωστικιστής. Άλλο το ένα, άλλο. Αγνωστικός, ναι. Ναι. Αυτό συμβαδίζει με την θέση ερωτημάτων σε πολλά σημεία που δεν θα πάρετε θέση. Ναι. Και σε αυτό προσεγγίζω τις δικές σας άποψεις. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ή και η τεχνητή συνείδηση, πολύ δυσκολότερη γιατί εκεί εισέρχονται και στοιχεία συναισθήματος, το είπε ο κ. Νεχαμάς, προϋποθέτει ότι κάποιος προγραμματίζει, κάποιος τροφοδοτεί το σύστημα. Το είπατε και οι τρεις λόγια. Άρα, ό,τι πορίσματα εξάγονται, εξαρτώνται από αυτό που άνθρωποι πάλι έδωσαν τροφοδοτώντας το σύστημα. Και μπορούμε να σκεφτούμε, αυτοί οι άνθρωποι μήπως έκαναν λάθος. Λένε ότι το, πώς είναι, ChatGPT μπορεί να μας δώσει, ότι θέλουμε μια μονογραφία να γράψουμε στο τάδε θέμα, θα μας έδωσε αμέσως. Μα πού τη βρήκε το chat, κάποιοι άνθρωποι που έκαναν λάθος. Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι η τροφοδότηση του συστήματος. Στον νομοθέτη ξέρουμε ποιοι είναι. Αν οι επιτροπές νομοπαρασκευαστικές, ποιοι είναι, σωστοί, σοφοί κτλ. Καταρτίζουν τους κανόνες δικαίου. Εδώ ο άγνωστος χ. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά παρασύρθηκα λιγάκι. Πρώτος ζητάει το λόγο ο κύριος Ζερεφός, ο οποίος πολύ επιμελώς και με μεγάλη προσοχή, όπως παρατήρησα, παρακολουθούσε τη συζήτηση. Και μετά, αμέσως από τον κύριο Ζερεφό, εσείς θα έχετε το λόγο. Στο τέλος, οι τρεις ομιλητές και ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος έχει. Εντάξει, έχετε αρκετά ερωτήματα, του κυρίου Νεχαμά να απαντήσετε. Λοιπόν, ο κύριος Ζερεφός έχει το λόγο. Ο οποίος κύριε είναι πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που μου δίδετε το λόγο. Πραγματικά υπήρξε μια υπέροχη βραδιά με τρεις εξαιρετικές τοποθετήσεις, οι οποίες συνέχισαν μια προηγηθήσα συνάντηση, εκείνη με τον κύριο Φλωράτο, και τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Νεχαμά προ λίγων μηνών, και μας πήγε από την δίτιμο λογική της τεχνητής νοημοσύνης στο ίσως ανέφικτο της τριτίμου λογικής, την οποία όμως κάποτε θα δούμε. Ο φόβος ο δικός μου, καταρχήν συμφωνώ απόλυτα με τις τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν και μάλιστα μερικές πάρα πολύ όμορφες. Αλλά ο φόβος ο δικός μου είναι όταν αυτό το νέφος που θα δημιουργηθεί της τεχνητής νοημοσύνης στο μέλλον, είτε στηριζόμενο στην τρίτιμο λογική είτε όχι, όταν αυτό αποκτήσει την δυνατότητα επιθυμίας, όταν αρχίσει να επιθυμεί. Και βεβαίως η ικανοποίηση της επιθυμίας του συστήματος αυτού θα έρθει κατά ανάγκη κάποτε, ιδιαίτερα στα θέματα δικαιοσύνης, με τις αντίστοιχες επιθυμίες των ανθρώπων. Η σύγκρουση αυτή, δεν ξέρω, είναι ένα φοβερό όνειρο, ένας εφιάλτης, ο οποίος ξεκίνησε, αν θυμάστε, με την Οδύσσια του διαστήματος πριν από πολλές δεκαετίες, στο έργο αυτό το διάσημο, και νομίζω μέσα στις πολύ προσεχείς μία-δύο δεκαετίες, ίσως την προσεχή δεκαετία, θα τον δούμε να υλοποιείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γενικέ. Και τώρα ο λόγος σε εσάς. Ποιος θα ήθελε... Ναι, παρακαλώ, ένα φορητό μικρόφωνο να είναι έτοιμο για κάθε παρεμβαίνοντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Ορφανίδης, είμαι πρόεδρος εφετών και έχω την τιμή να υπηρετώ στο Εφετείο Αθηνών. Ακούγοντας με μεγάλη προσοχή τους ομιλητές, επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθεί ο άνθρωπος δικαστής, ο Homo sapiens δικαστής, από μία τεχνητή νοημοσύνη η οποία εντός εισαγωγικών θα δικαιοδοτεί. Τεχνολογικά μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να συμβεί. Όχι. Γιατί δεν πρέπει να συμβεί? Για τους λόγους που ανέπτυξε με μεγάλη σαφήνεια ο κύριος Παυλόπουλος. Ο φυσικός δικαστής, ο Homo sapiens δικαστής, είναι αυτός ο οποίος διαθέτει συνείδηση. Και το ζητούμενο επίσης είναι αυτό το οποίο δεν πρέπει να γίνει, να αντικατασταθεί ο φυσικός δικαστής από το τεχνολογικώς δυνατόν τεχνητό δικαστή, την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί το δίκαιο όμως να το σταματήσει? Θα μπορούσε να πει κανείς πως ναι, γιατί το δίκαιό μας είναι ανθρωποκεντρικό. Έχουμε το άρθρο 2 του Συντάγματος, ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος, που δεν μπορεί να αναγνωρίσει κάτι πέρα από τον άνθρωπο. Μια άλλη μορφή εντός εισαγωγικών ζωής, τεχνητής συνείδησης. Συνείδηση, κατ' εμέ, μόνο ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δεν μπορεί να υπάρξει τεχνητή συνείδηση. Η μηχανή δεν μπορεί να έχει συνείδηση. Αν η μηχανή έχει συνείδηση, τότε δεν είναι μηχανή. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να έχει συνείδηση. Έχουμε λοιπόν το νομικό πλωστάσιο να αντιπαρατεθούμε, αλλά ο κίνδυνος που δημιουργείται και το άλλο μεγάλο ερώτημα που αναφύγεται είναι εάν αυτό το ανθρωποκεντρικό δίκαιο εφαρμοστεί. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να παρασυρθούμε από την ευκολία που μας παρέχει η τεχνολογία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήδη το 95% των δικαστών χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο του COMPAS και ρωτάνε το COMPAS εάν θα πρέπει να ποια ποινή να επιβάλλουν στον καταδικαστέντα, αν θα υποτροπιάσει ή δεν θα υποτροπιάσει. Γνωστή είναι η περίπτωση της δίκης Λούμις κατά της πολιτείας Ουισκόνσιν, όπου καταδικάστηκε ο Λούμις και ο δικαστής ρώτησε τον αλγόριθμο αν θα υποτροπιάσει ο Λούμις ή όχι και του είπε ναι, θα υποτροπιάσει. Προσέφυγε λοιπόν στο δικαστήριο, έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας του Ουισκόνσιν και έχασε τη δίκη. Γιατί την έχασε τη δίκη? Διότι το αίτημά του ήταν, το επιχείρημά του ήταν ότι δεν μπόρεσα εγώ να αξιολογήσω την επιστημονική επάρκεια, το κύρος αυτής της μηχανής, αυτού του αλγορίθμου. Και εκεί προσέκρουσε, απορρίφθηκε το επιχείρημά του, προσέκρουσε στην στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας που είχε κατασκευάσει τον αλγορίθμο. Άλλο, αν μου επιτρέπετε, θα έπρεπε να είναι το θέμα, το ζητούμενο που θα έπρεπε να θέσουν ενώπιον των δικαστών, ο κατηγορούμενος μέσω του συνηγόρου του. Το να ρωτά ο δικαστής έναν αλγόριθμο για τη δικαιοδοτική του κρίση σημαίνει εκχώρηση της συνείδησής του όχι στον αλγόριθμο, ούτε καν σε αυτόν, αλλά σε αυτόν που τον έχει κατασκευάσει. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης όσον αφορά στη δικαιοσύνη, στην απονομή δικαιοσύνης, πρέπει να σταματά στο κατόφλι της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ορφανίδη. Άλλος, ο κύριος Νωρίς και μετά ο κύριος Παράς, με τη σειρά που σας βλέπω. Μια στιγμή, λοιπόν, να έρθω το μικρόφωνο. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές
με διαφορετικές σκοπιές και με κάποια ζητούμενα. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Εκείνο το οποίο ζήτησα το λόγο, γιατί θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα κατά κύριο λόγο, μια και το θέμα είχε δύο πόλους. Το ένα ήταν η αναζήτηση του τρόπου δίκης απονομής του δικαίου, δίκης εκδίκασης των υποθέσεων. Άρα αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα αναρωτιόμουν πόσο συγγενές, πόσο κοντά είναι σε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει πράγματι το οποιοδήποτε μηχάνημα, το οποίο, όπως είπε ο Προεδρεύων, τροφοδοτείται από ανθρώπους. Άρα εκεί μπορεί να ενυπάρχουν κάποια ζητούμενα τα οποία θα πρέπει να εξιχνιαστούν. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να πάει ένα μηχάνημα το οποίο τροφοδοτείται, και εκείνο το οποίο θέλω να θέσω σε ερώτημα, μπορεί να υπερβεί εκείνο το οποίο κατανοεί το ανθρώπινο μυαλό? Και δεύτερον, κινείται πέραν ενός μιας λογικής σχέσης? Εάν αρχίσουμε και μιλάμε με αφοριστικούς λόγους, με αφοριστικό τρόπο, τότε φοβάμαι ότι η προσέγγιση δεν μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση του ζητουμένου στη δικαιοσύνη, που χρησιμοποιούμε και διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση μιας αόριστης λόγου χάρη έννοιας, όπως είναι και οι νομικές έννοιες. Η εξειδίκευση ενέχει ένα στοιχείο λογικής, που και η λογική, οι κανόνες της λογικής μπορεί να συνεισφέρουν μέχρι το ορισμένο σημείο. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι όταν μιλάμε για την ad hoc εκδίκαση μιας ορισμένης διαφοράς, μιλάμε για την εξέβρεση και την απονομή δικαίου in concreto, ad hoc, που εκεί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει κανείς να θέσει και να συγκρίνει με τις δυνατότητες του μηχανήματος. Δεν θέλω να εκταθώ περισσότερο, διότι θα ήταν κατάχρηση του χρόνου που μου παρέχεται. Αλλά οι απορίες μου παραμένουν, μολονότι βεβαίως διαστάσεις που ετέθησαν από τους ομιλητές είναι διαστάσεις οι οποίες προχωράνε τη συζήτηση, που σε τελευταία ανάλυση αυτό είναι το ζητούμενο σε μια κοινωνία η οποία σκέφτεται, σε μια κοινωνία που συνυπάρχουμε περισσότεροι και μπορεί να γίνει διάλογος. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να βοηθήσει το οποιοδήποτε μηχάνημα ή οποιοδήποτε υπολογιστής? Θα μπορούσα να σκεφτώ, για να μην γίνομαι αφηρημένος, ότι εκεί που θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, και είναι χρήσιμο πράγματι το μηχάνημα, εδώ μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγορίθμους, είναι μια τυπολογία περιπτώσεων όταν έχουμε να δούμε πιο συγκεκριμένα, πιο εφαρμοσμένα ορισμένες αόριστες νομικές έννοιες. Λόγου χάρη, ποιες είναι οι υποπεριπτώσεις που έχουμε σκεφτεί στην κατάχρηση δικαιώματος? Εκεί λοιπόν πράγματι θα μπορούσε, και υπόθηκε από τους συζητητές, ότι η δυνατότητα να καλύψει η τεχνητή νοημοσύνη ένα πολύ μεγάλο πλήθος, το οποίο το γνωρίζουμε ήδη από την φάση των υπολογιστών. Δεν είναι ανάγκη να πάμε κατευθείαν στην τεχνητή νοημοσύνη, η εξέλιξη είναι στην πραγματικότητα. Αυτή η δυνατότητα επεξεργασίας πράγματι είναι πολύ χρήσιμη. Και νομίζω πως τελικά οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι κοινός τόπος σε όλες τις ανακαλύψεις. Δεν πρέπει να είμαστε ούτε φοβικοί σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη, αλλά και ούτε να καταλαμβανόμαστε από μεγάλο ενθουσιασμό. Διότι τότε κινούμαστε στο άγνωστο και δεν μιλάμε για συγκεκριμένες λειτουργίες. Υπό το πρίσμα λοιπόν αυτό, σαφώς και βλέπω τη δυνατότητα μιας εξέλιξης, όπως βλέπω πριν από την τεχνητή νοημοσύνη, την πολύ μεγάλη ωφέλεια μιας αυτόματης μετάφρασης, η οποία είναι πια εφικτή, είναι δυνατή και πιο αντικειμενική σε ό,τι αφορά την δίκη η οποία έχει ανάγκη άμεσης μετάφρασης. Αυτά λοιπόν όλα είναι, θεωρώ, παράμετροι για δύο ζητούμενα τα οποία δεν ταυτίζονται. Και τελειώνω λέγοντας, δεν βλέπω, και θα ήθελα να το θέσω σε ερώτημα, τα όρια ενός μηχανήματος υπερβαίνουν την αφετηρία της λογικής, που μην το ξεχνάμε, είναι στην πραγματικότητα ο νόμος της ταυτότητας.
ότι ένα πράγμα είναι ταυτόσιμο με τον εαυτό του και διαφορετικό με κάθε τι άλλο. Και τρίτον, τι δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτή είναι η αφετηρία όλων των συλλογισμών και του γένους και του είδους και όλων αυτών των ζητημάτων. Αυτή η αφετηρία εξακολουθεί να υπάρχει στο μηχάνημα. Συνεπία της τροφοδότησης ως προς τι. Τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει τελικά η τεχνητή νοημοσύνη. Χρήσιμη μπορεί να είναι, αλλά η επεξεργασία δεν θα πρέπει να παραμείνει στο πλαίσιο μιας αξιολόγησης η οποία κατατείνει στην απονομή δικαίου σε συγκεκριμένη περίπτωση. Μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι ποτέ ατομικό. Είναι ένα πλαίσιο κοινωνικό συνυπαρκόντων ανθρώπων. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Βεβαίως κανένας δεν αμφισβητεί την τεράστια βοήθεια που προσφέρουν η αυτοματοποίηση που ο κ. Δωρής ή την αυτόματη μετάφραση. Αυτό δεν αμφισβητεί κανένας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αν μπορεί να γίνει υποκατάσταση, πλήρης υποκατάσταση στη θέση του δικαστή, στη θέση του νομοθέτη. Ο κ. Παράδας. Να, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Παραδά, να ρωτήσω αν υπάρχει άλλος που επιθυμεί να πάρει το λόγο ο Σεβασμιότατος. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή προσφώνηση. αυτό το λέμε όμως μαζί με το όνομα. Πατέρας. Πατέρας Θεολόγος. Ναι, είχα δώσει το λόγο στον κύριο Παραδά, μετά ο Πατέρας Θεολόγος. Ο κύριος Κλαμαρής. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, απλώς διαρωτώ με πώς θα αισθάνεται εν ώψη του μηχανήματος περί ο λόγος ο όποιος διάδικος, κατηγορούμενος κτλ. Αν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την λύση του διατάφτα που θα το δώσει ένα μηχάνημα. Δεν θα υπάρχει κάποια αντίδραση. Τι σημαίνει αυτό. Θα είναι απόλυτα, ότι πράγματι αυτή η απόφαση είναι η μόνη δικαία που θα τον αφορά. Και μόνον αυτή. Είναι ένα ερώτημα, εγώ τουλάχιστον δεν αντιλαμβάνομαι. Ουδής θα είναι ικανοποιημένος αν ξέρει ότι η τελική απόφαση, η οποία θα δοθεί από το μηχάνημα, θα είναι αυτή πράγματι που θα αρμόζει στον εαυτό του, γιατί θα καταδικαστεί δηλαδή για 4 χρόνια και όχι για 1 χρόνο κτλ. Αυτό ισχύει βέβαια για όλους τους διαδίκους ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Σαν, το λέω, απόρρια μιας τοποθέτησης πώς θα αισθάνεται ο διοικούμενος ο οποίος θα βρεθεί σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Παραδά. Τώρα ο πατέρας Θεολόγος. Αφού σας ευχαριστήσουμε και πραγματικά νιώσουμε πολύ μεγάλη χαρά για την σκέψη η οποία κατατέθηκε απόψε, θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Πρόεδρο. Πριν από κάποια χρόνια που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί η κοινωνία ολόκληρη το κινητό τηλέφωνο, είχε 10, 20, 30 δυνατότητες το πρώτο κινητό τηλέφωνο. Σήμερα οι δυνατότητες, αν πάμε στις τελευταίες τεχνολογίες τηλέφωνα, είναι ασύλληπτες. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει αυτό το πολύ μικρό μηχάνημα τι δυνατότητες έχει. Οι φοιτητές οι οποίοι σήμερα είναι στη νομική σχολή, πολλοί εξ αυτών χρησιμοποιούν το ChatGPT σε πολλά θέματα και πολλά ερωτήματα βγαίνουν μέσα από αυτό. Το ερώτημα είναι, μετά από 15-20 χρόνια που θα υπάρξει ξανά η ίδια συζήτηση, θεωρείτε και με την τεχνολογία όπως θα έχει τρέξει, ότι αυτή η συζήτηση η οποία κάνουμε σήμερα σε σχέση με την τεχνολογία θα έχει την ίδια δυνατότητα απαντήσεων και κρίσεων σε σχέση με αυτή που δώσατε σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό, σε σχέση με το παράδειγμα που έφερα με το τηλέφωνο. Η συνήθεια πολλές φορές μπορεί να μας φέρει σε άλλους δρόμους που μπορεί μέσα από τη συνήθεια να βαδίζουμε. Και βέβαια, ο άνθρωπος είναι μοναδικός. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο είπατε. Είναι μοναδικός και αυτό το οποίο δημιουργεί είναι μοναδικό. Και η κρίση η οποία έχει, μπορεί να έχει πολλές φορές και λάθος κρίση. Αλλά είναι ανθρώπινη κρίση μέσα από τη μοναδικότητά του. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, πατέρα Θεολόγε.
και τώρα τον λόγο έχει ο κύριος Κλαμαρής. Και να υπενθυμίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν εορταζόταν τα 150 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα θέματα που είχατε προτείνει να γίνουν συζητήσεις ήταν το θέμα τα όρια της ηθικής στις διάφορες επιστήμες, και κάπου εκεί στα διάφορα πηγαδάκια είχαν συζητηθεί και τέτοια θέματα. Για να αρχίσω, και χωρίς να θεωρηθεί ότι υπησέρχομαι σε θέματα των συνταγματολόγων, αρχίζω από το τέλος, ότι ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα με ικανότητα αυτογνωσίας, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί δηλαδή των τεχνικών επιστημών, με ικανότητα αυτογνωσίας και αυτόματης εκμαθήσεως, ακόμα και τότε από πλευρά συντάγματος, αλλά νομίζω και ΕΣΔΑ, δεν θα ήταν δυνατόν τις αποφάσεις να τις εκδίδουν ρομπότ, όσο έξυπνα και να ήσαν. Τα συντάγματα είναι ανθρωποκεντρικά, δεν είναι μηχανοκεντρικά ή ρομποτοκεντρικά. Επομένως, και από πλευράς, θα έλεγα, τυπικού συνταγματικού δικαίου και ανθρωπιστικού δικαίου, μόνο άνθρωποι. Βέβαια, οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν μηχανές, σαν βοηθούς, σαν προστιθέντες κλπ. Αλλά από εκεί και πέρα η ευθύνη ανήκει στους ανθρώπους, και μάλιστα στο γερμανικό τουλάχιστον βιβλιογραφικό επίπεδο και ερευνητικό, έχει αρχίσει να γίνεται λόγος ότι δεν έχουμε μόνο δικαίωμα δικαστικής προστασίας, έχουμε και ένα δικαίωμα η απόφαση να εκδίδεται από ανθρώπους και όχι από μηχανήματα. Από εκεί και πέρα δεν υπησέρχομαι στα θέματα του αν και πόσο τέλεια μπορεί να είναι. Προσωπικά ασπάζομαι τις επιφυλάξεις και του κυρίου Παυλόπουλου και του κυρίου Σούλα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις για να πω αυτά είναι τα όρια της τελειότητος. Αλλά ακόμα και με τα όρια της τελειότητος, νομίζω υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο βέβαια το οποίο η πολιτεία θα πρέπει εγκαίρως να ρυθμίσει, και νομίζω και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με διάφορες οδηγίες καταβάλλεται πολύ σημαντική προσπάθεια να ρυθμιστούν τα θέματα αυτά, είναι ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση ζημιών. Διότι εκεί πράγματι, ανεξάρτητα αν δικάζει δικαστής, και πρέπει να δικάζει δικαστής, δηλαδή άνθρωπος, ερωτάται ποιος φέρει την ευθύνη από ένα αυτόματο αυτοκίνητο ή από ένα αυτόματο, δεν μιλάω για τους απλούς υπολογιστές, από αυτοματοποιημένα συστήματα με αυτόματη ικανότητα εκμαθήσεως και αυτογνωσίας. Όπως δηλαδή ένας άνθρωπος διαβάζει εφημερίδες και τα λοιπά, λένε ότι οι ειδικοί τουλάχιστον ότι μπορεί αυτά τα συστήματα να είναι ανεξάρτητα από την τροφοδότησή τους. Δεν το θεωρώ με τις δικές μου γνώσεις εύκολο, έτσι λένε. Εκεί λοιπόν θα πρέπει εγκαίρως να ρυθμιστεί το ζήτημα των ζημιών, και εκεί βεβαίως η δικονομική επιστήμη με το βάρος αποδείξεως και την αντιστραφή του βάρους αποδείξεως έχει πολλά εργαλεία για να το αντιμετωπίσει. Και βέβαια στο βάρος, στο θέμα της αποδείξεως, είναι πολύ σημαντικό το ότι όπου υπάρχει ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων, ερωτάται πόσο ένα ρομπότ μπορεί να προβεί σε μια τέτοια εκτίμηση. Στα θέματα των αορίστων νομικών ενιών, επαφή με όσα είπαν οι εκλεκτοί ομιλητές, και είναι κρίμα που δεν ζει ο Γεώργιος Μητσόπουλος, ο οποίος ειδικός είχε συγγράψει μελέτες για τις αόριστες νομικές έννοιες, να μας έλεγε αν μπορεί ένα ρομπότ να συγκεκριμενοποιήσει τις αόριστες νομικές έννοιες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Κλαμαρή. Έχουμε δύο ακόμη αναγγελθέντες. Ναι, εσάς και τον κύριο Μεταξάνο, άλλος όχι. Και θα δώσω μετά το λόγο στους τρεις ομιλητές για να κλείσουν την συζήτηση. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια ως ομότιμος καθηγητής πληροφορικής και έχοντας παρακολουθήσει την επιστήμη αυτή από πρώτο πτυχίο, δεκαετία του 70, το 1982 τέλειωσα ένα βιβλίο, ολοκλήρωσα ένα βιβλίο με τίτλο Speech Synthesis and Recognition Systems. Είχα σχεδιάσει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εποχής σε γλώσσα Prolog, που δεν χρησιμοποιείται σήμερα δυστυχώς, που
είχαμε μελετήσει όλα τα φωνήματα. Συνεχίσαμε το έργο αυτό. Σήμερα είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε τα φωνήματα, τη σκέψη σε φωνήματα, τα φωνήματα σε κείμενο και το κείμενο σε φωνή. Άρα το τέλος της ανάκρισης. Να μια εφαρμογή καλή για τη δικαιοσύνη. Ο εγκέφαλος δεν ψεύδεται ποτέ. Ό,τι έχει να το πει το λέει. Εργαλεία λοιπόν, πρέπει να ψάξετε, εργαλεία στήριξης του έργου της δικαιοσύνης. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παυλόπουλο, με όλα όσα είπε. Μίλησε ως εάν ήταν καθηγητής πληροφορικής. Όλα όσα είπε ισχύουν. Και από τεχνολογική άποψη. Και οι τρεις εισηγητές είναι στο πνεύμα μας. Ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο άνθρωπος. Συμφωνώ. Και το λέω ως προγραμματιστής. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτό το στάδιο που βρίσκεται η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει τίποτα το καινοτομικό να προσφέρει. Ό,τι κάναμε το 1970 κάνουμε και σήμερα. Θα το αποδείξω με δύο λόγια. Τις ίδιες γλώσσες χρησιμοποιούμε. Διαδικασιακές, αλγοριθμικές. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όπως είπαν οι ομιλητές, για να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να βρει τη λύση πρώτα, τον αλγόριθμο. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την προσέγγιση. Και υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία, τα οποία δυστυχώς όμως δεν έχουν προωθηθεί για πολλούς λόγους. Δεν είναι του παρόντος, ξέρω τους λόγους. Δεν χρειαζόμαστε αλγορίθμους. Είναι λάθος η αλγοριθμική προσέγγιση στη σχεδίαση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή εξελιγμένων πληροφοριακών συστημάτων. Χρειαζόμαστε μη διαδικασιακές γλώσσες. Declarative είναι τεχνικό το θέμα. Τι να πω για να το περιγράψω. Περιγράφεις το πρόβλημα, δεν δίνεις λύση στο πρόβλημα. Declarative languages, logic languages, όπως προλόγω και Lisp. Να τελειώσω. Είμαι απογοητευμένος από το γεγονός ότι ακόμα αναγκάζομαι και εγώ και οι φοιτητές μου να χρησιμοποιούμε γλώσσες τρίτης γενιάς. If then else, repeat until, what. Είναι ξεπερασμένες. Ακούτε πολλά πρόσφατα για τη φοιτητή την περιβόητη γλώσσα, την Python. Μην πιστεύετε στην Python, μην πιστεύετε σε καμία από αυτές τις γλώσσες. Δεν είναι αξιόπιστες. Το ChatGPT φυσικά και δεν είναι αξιόπιστο. Να τελειώσω λέγοντας μία είναι η ελπίδα μας. Η αξιοποίηση βιολογικών υπολογιστών. Έχω γράψει βιβλίο πάνω σε αυτό. Θέλω να σας πω μόνο ότι η αξιοποίηση ζών των κυττάρων και η αξιοποίηση της ευφυΐας που υπάρχει στη φύση είναι η μόνη προσέγγιση για πραγματικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ και ο κύριος Μεταξάς θα είναι ο τελευταίος που ανεβαίνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με πολλές ευχαριστίες για όσα ακούσαμε. Μία ερώτηση έχω, η οποία μεταφέρει το θέμα από την υποκατάσταση στη θέση του δικαστή, για να μείνουμε λίγο στη σχέση μηχανής και ανθρώπου. Στη δική μου εικόνα και αντίληψη βλέπω μία ασυμμετρία άλλου τύπου μεταξύ μηχανής και ανθρώπου. Μπορεί το κομπιούτερ να γίνει ενσαρκό, διότι το θέμα της σαρκικής υπόστασης συμπράττει άκρος ιδιαιτέρως στον τρόπο της λειτουργίας μας. Επομένως, εδώ έχουμε μία ασυμμετρία άλλου τύπου που προηγείται, νομίζω και χρησιμοποιώ το νομίζω για να το σχετικοποιήσω όσο μπορώ, από οποιοδήποτε δευτερογενές ή τριτογενές επίπεδο διλημάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον καθηγητή κύριο Μεταξά. Και τώρα θα αρχίσουμε με την αντίστροφη σειρά την δευτερολογία των ομιλητών, όπως συνηθίζεται. Δηλαδή, ο κύριος Λεχαμάς πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Λέω να παρατηρήσω ότι πολλές από τις παρεμβάσεις που γίνανε μετά την λήξη των παρουσιάσεών μας βασίζονται στο γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν μου φαίνεται ότι υπήρχε ποτέ η ιδέα ότι με τα σημερινά δεδομένα, με τον τρόπο με τον οποίο σήμερα προγραμματίζουμε τους υπολογιστές και την τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στο σημείο που ο δικαστής είναι πλέον άχρηστος. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι εάν είναι δυνατόν σε μια ή αυξάνοντας συνέχεια την ποσοτική ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης ή κάπως
εισάγοντας μια ποιοτική διαφορά μεταξύ, μια ποιοτική διαφοροποίηση, ας πούμε, θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε μηχανές οι οποίες όχι μόνο προγραμματίζουν τον εαυτό τους, αλλά είναι ικανές να προβλέψουν πώς πρέπει να εξελιχθούν και τι πρέπει να κάνουν. Εκεί για μένα είναι το πρόβλημα. Και αυτό που είπε ο τελευταίος ομιλητής για το σαρκικό, για τη σαρκική μας φύση, μου φαίνεται πολύ σημαντικό, αλλά πάλι μπορεί κάποιος να πει ότι ένα λογισμικό πρόγραμμα μπορεί να ενσωματωθεί σε διάφορα υλικά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι, μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο έχει την ικανότητα να βλέπει τον εαυτό του και να αυτό διορθώνεται. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα, εάν αυτό γίνεται ή δεν γίνεται, εγώ δεν μπορώ να σας το πω, ούτε άλλος κανείς δεν μπορεί να μας το πει. Μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι ο άνθρωπος δεν θα αντικαταστηθεί ποτέ, τουλάχιστον από μηχανές, όταν με μηχανές εννοούμε συστήματα όπως αυτά που συζητήσαμε απόψε, αλλά δεν ξέρουμε πού, πώς και πότε θα δημιουργηθεί κάτι το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Εκεί. Ένα πράγμα θέλω να πω μόνο, ότι επέκειται τώρα μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Μεγάλη Βρετανία για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πάρει πατέντες. Διότι έκανε ένας επιστήμον, μου φαίνεται, είναι, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά του ανήκει ένα πρόγραμμα το οποίο δημιούργησε δύο καινούργια πράγματα και θέλει να δώσει την πατέντα στο σύστημα ως κάτοχος του συστήματος. Αυτό. Ο κύριος Παυλόπουλος. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Σούλας. Ο κύριος Σούλας. Θα περιοριστώ σε δύο μόνο παρατηρήσεις, που νομίζω όμως ότι είναι σε σημαντικά θέματα. Η μία παρατήρηση, την οποία έκανε ο κ. Νεχαμάς πρώτος, είναι κατά πόσο είναι δυνατόν να περάσουμε, έτσι, ή αν το έχουμε καταφέρει κιόλα, από την τεχνητή νοημοσύνη στην τεχνητή συνείδηση. Σε αυτό έχω να παρατηρήσω μόνο το εξής, ότι το πρόβλημα της συνείδησης είναι ένα πρόβλημα άλυτο ακόμα φιλοσοφικά. Έτσι. Δεν έχει λυθεί. Και επιμένω σε αυτό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τεχνητό τρόπο, το οποίο δεν αγνοούμε πώς ακριβώς γίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Όχι τεχνητά, αλλά πραγματικά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητάμε για τεχνητή συνείδηση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους υπολογιστές, έτσι. Ισχύει και για τους νευροβιολόγους. Διότι και σε αυτό έχουμε κάποιες ξαφνικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά, και μάλιστα επιστημονικά περιοδικά όπως το Science ή το Nature, στο οποίο μας λένε έλυσαν, βρήκαν στον εγκέφαλο ακριβώς πώς δημιουργείται και πώς λειτουργεί η συνείδηση. Αυτό, εκτός του ότι αυτές οι επιστημονικές ανακοινώσεις καταγγέλθηκαν για λαθροχειρίες, έτσι, δεν θέλω να το πω περισσότερο, αλλά έχουν καταγγελθεί για λαθροχειρίες και τα περιοδικά αυτά για κάτι που θα έπρεπε ως περιοδικά περιοπής να ντρέπονται, δημοσίευσαν αυτές τις μελέτες χωρίς peer review. Και χωρίς η επιστημονική κοινότητα να τα συζητήσει, τα έδωσαν και στον τύπο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παρεμπιπτόντος το αναφέρω. Λοιπόν, και για τις επιστήμες του εγκεφάλου ισχύει αυτό το πράγμα. Άμα δεν ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να βρεις, και αυτό θα το κάνει πρώτα, επιτρέψτε να πω, είναι κυρίως φιλοσοφικό πρόβλημα. Ξεκινάει από ένα φιλοσοφικό πρόβλημα. Λοιπόν, μετά δεν μπορείς να περάσεις τις επιστήμες τόσο εύκολα. Δεν λέω ότι είναι αδύνατον ποτέ κάτι να κάνεις, αλλά τόσο εύκολα δεν γίνεται.
Το δεύτερο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι να αναφερθώ σε όσα είπε ο κ. Δωρής και να είπε κάτι που είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό όσο και σημαντικό, ότι θα μπορούσαν σε υποβοήθηση του έργου του δικαστή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν αυτό που κάνουμε και στην επιστήμη, καμιά φορά σε σχέση με τις αόριστες έννοιες. Περιοριζόμαστε σε μια τυπολογία των περιπτώσεων. Λέμε αυτά και αυτά και αυτά. Υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν κριθεί και σωστά έχουν κριθεί έτσι. Λοιπόν, σας ανέφερα προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στην τεχνητή νοημοσύνη μια τρομερή αισιοδοξία ότι μπορούμε να φτιάξουμε μηχανές που να σκέφτονται ηθικά ή να αισθάνονται ηθικά, δεν ξέρω, που να σκέφτονται τουλάχιστον ηθικά. Λοιπόν, πώς γίνεται εκεί? Δηλαδή, υπάρχει ένα μεγάλη συζήτηση για machines learning values. Υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Μας λένε ναι, υπάρχει. Ποια μέθοδο ακολουθούν? Αυτή τη μέθοδο, την εμπειρική. Παίρνουν γνωστές περιπτώσεις όπου μπορούμε να αναπαραγάγουμε κάποιες κρίσεις με βάση τη λογική, έτσι, με κάποια λογικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι η λύση του προβλήματος, έτσι. Αυτό μας επιτρέπει μια κάποια πιθανολόγηση, αλλά η πιθανολόγηση δεν είναι αυτό που μας βοηθάει στην περίπτωση. Έτσι. Δεν θέλουμε πιθανολόγηση, θέλουμε μια κρίση για την οποία να πείσουμε ότι είναι σωστή, δίκαιη κρίση. Αυτό δεν γίνεται με πιθανολογήσεις. Λοιπόν, αυτή είναι τα όρια, αν διαβάσετε αυτές τις μελέτες, εντελώς πρόσφατες, έτσι, αυτά είναι τα όρια. Δεν έχει ξεπεραστεί αυτό το όριο της, ας πούμε, περιπτωσιολογίας, της εμπειρικής περιπτωσιολογίας και με λογικές μεθόδους αναλογιών. Δεν είναι, η αναλογία δεν είναι λογική μέθοδος, έτσι. Μην παρασυρώμαστε από την αισιοδοξία της λογικής. Λοιπόν, σε αυτά περιορίζομαι και ευχαριστώ και για τις παρατηρήσεις και για την προσοχή σας απόψε όλους και όλες εσάς. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σούλα. Ο κύριος Παυλόπουλος. Θα είμαι σύντομος, σας έχουμε κουράσει. Απλώς νομίζω πως και οι τελευταίες απαντήσεις μας και των τριών μας επιβεβαιώνουν αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Η Ακαδημία, και αυτό θέλαμε να δείξουμε με τον κύριο Σουρά και τον κύριο Νεγαμά, ως αρρώτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα, πρέπει να είναι σαν ανοιχτός χώρος διαλόγου, μόνο που η πραγματική επιστήμη δεν είναι εδώ για να δίνει απαντήσεις σε επίπεδο βεβαιοτήτων, αλλά μόνο μας. Αυτό θελήσαμε να σας αποδείξουμε σήμερα. Ερωτήματα θέτουμε. Και θυμηθείτε αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν σχετικά με την πορεία της επιστήμης. Είχε πει, ή του αποδίδουν αυτή τη φράση, μερικοί με λένε ιδιοφυΐα. Δεν είναι αλήθεια, απλώς ήμουν περίεργος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσοι συνειδητοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, θα πάψουμε να ζούμε, ξέρετε, στο δικό μας μικρό κόσμο της παντογνωσίας, ιδίως όσοι είμαστε στον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μαθαίνουμε το πόσο λίγα γνωρίζουμε. Το μεγάλο καλό με τους εκπροσώπους των θετικών επιστημών και ιδίως με τους φυσικούς είναι ότι το ξέρουν καθημερινά, γιατί ζουν αυτή την πραγματικότητα του πόσο λίγα γνωρίζουμε για την ύλη που περιβάλλει ολόκληρο τον κόσμο. Ρωτήσουμε τον κύριο Φλωράτο πόσο ποσοστό της ύλης από την οποία αποτελεί το σύμπαν είναι γνωστό στον άνθρωπο σήμερα. Και το είπα αυτό γιατί άλλο τόσο δεν γνωρίζουμε τι είναι συνείδηση. Το είπα από την αρχή. Μ' άρεσε ο τρόπος που ο κύριος Νεχαμάς, συνάδελφος και φίλος ο Αλέξανδρος, με αυτή την ιδιότυπη αγγλοσαξονική και αμερικανική μαζί, το έχει και το πριν στον αυτό το πράγμα, Σοφία, ξέρετε, μου διατύπωσε το ερώτημα, που η απάντηση του ήταν απόλυτα γνωστή. Θα του έλεγα ναι. Πώς να απαντήσω σε ένα ερώτημα το οποίο ούτε κανένας επιστήμονας γνωρίζει και δεν ξέρουμε αν θα γνωρίσουμε ποτέ την ίδια συστασία της
διαμόρφωση συνείδησης. Υποσυνείδητο, συνείδηση και ξανά, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, πτώση μέσα στο συντριβάνι, στη δεξαμενή, όπως έλεγε ο Φρόιντ, της συνείδησης. Και από την αρχή, εκείνο που ξέρουμε, διαπιστωτικά. Όχι πώς, διαπιστωτικά ξέρουμε ότι έχουμε από το παιδί που γεννιέται το στάδιο της εμπειρίας που σωρεύεται, των συναισθημάτων, του υποσυνειδήτου και της συνείδησης, αλλά σε επίπεδο πληροφορίας, γνώσης, ενσυναίσθησης, αυτογνωσίας και τέλος το ανώτατο στάδιο, αυτεπίγνωση, που είναι η συνείδηση. Πώς δημιουργείται αυτό, δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει τεχνητή συνείδηση. Γιατί αν δεν ξέρεις, και έρχομαι στο δεύτερο θέμα που εθέσατε, και σωστά, προγραμματίζεις κάτι με στοιχεία που έχεις. Ότι μπορεί να πάει από πλευράς προγραμματισμού παραπάνω υπολογιστές, αμφισβήτητα. Και είναι η απάντηση στο θέμα που θέσατε. Βεβαίως, και θα έχουμε εφαρμογές πολύ περισσότερες, αλλά με βάση από αυτά τα οποία ήδη έχουμε τροφοδοτήσει και τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν. Είναι είδος αναπαραγωγής και όχι δημιουργίας εξ νίχυλο, εξ υπαρχής. Στα νομικά θα το λέγαμε ότι η διαμόρφωση των ολοκληρωμένων προγραμμάτων μέσω αλγοριθμικών προβλέψεων υπακούει στον κανόνα του κληρονομικού δικαίου. Κατά το ρωμαϊκό δίκαιο, nemo plus juris, antalium transferre potest, quam ipse habet. Γενικότερα. Δεν μπορείς και στο χώρο αυτόν ακόμα να διαμορφώσεις κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν έχουμε στοιχεία του πώς δημιουργείται η συνείδηση, ούτε καν το υποσυνείδητο, τι είναι εκείνο που μπορούμε να προγραμματίσουμε για να φτιάξουμε τεχνητή συνείδηση. Είναι contradictio in adiecto. Αυτό θελήσαμε να αναδείξουμε σήμερα. Όσο για τις αντιθέσεις μεταξύ του Φρόιν και άλλων στη νεότερη εποχή, δεν είναι μόνο ο κ. Φωκάς, είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είχαν ξεκινήσει προηγουμένως. Ο Μπλέικ Λιμόν είναι καθαρά ένα παράδειγμα στο ζήτημα αυτό. Μα ο Μεν Φρόιντ έλεγε ότι δεν ξέρουν τίποτα από ψυχολογία, γιατί ανταγνωρούσαν την ψυχανάλυση. Οι δε σύγχρονοι ψυχολόγοι θεωρούν ότι ο Φρόιντ δεν υπήρξε ποτέ ψυχολόγος, γιατί η ψυχανάλυση δεν αναγνωρίζεται. Όταν δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, με συγχωρείτε πολύ, πώς θα δώσουμε απάντηση σε αυτού του είδους την αντίστοιξη ανάμεσα στους δύο τελειώνων. Ο Κώστας Στεφανής τον απέριπτε το Φρόιντ. Μα το ξέρουμε. Αυτό είχα στο νου μου. Αυτό είχα στο νου μου όταν έλεγαν για τον Φρόιντ προηγουμένως αυτό το πράγμα. Άρα και το βλέπετε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι νομικοί. Πάλι διαπιστωτικά. Και εκείνη μπορεί να μας βοηθήσει, τεχνητή νοημοσύνη. Ερχόμαστε και λέμε, στον χώρο της επιμέτρησης της ποινής ή παραδείγματος χάρη στο αν συντρέχει υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος στον χώρο του ποινικού δικαίου. Τελειώνω. Τι λέμε, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι αν κάτι το οποίο έγινε μπορεί να καταλογιστεί σε κάποιον. Πότε δεν μπορεί να καταλογιστεί, όταν αυτό είναι προϊόν του υποσυνείδητου και όχι της συνείδησης. Δεν είχε αυτό συνείδηση των πρατωμένων, όπως λέμε. Αυτό ναι, μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Το πώς γίνεται και συνέβη, δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν ρωτάει ο δικαστής γιατί του συνέβη αυτού του ανθρώπου και έδρασε με το υποσυνείδητο και όχι με τη συνείδησή του. Απλά μπορεί να το διαπιστώσει. Και κανείς γιατρός δεν θα μπορέσει να το πει. Ο γιατρός θα του πει μόνο δεν ήταν λογική η συμπεριφορά του. Έδρασε σύμφωνα με το υποσυνείδητό του. Τι είναι αυτό το υποσυνείδητο? Αυτό που λέμε στην κοινώς καθορουμένη, αλλά είναι πολύ επιστημονία που επιτρέψτε μου να πω, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό το λόγο είναι μερικά μυστήρια που δεν θα τα ανακαλύψουμε ποτέ. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό, δεν το ξέρει κανείς. Εκείνο που ξέρω μονάχα είναι ότι θα αγωνιζόμαστε να καταλάβουμε πράγματα και μεταξύ μας θα διαφωνούμε. Αλέξανδρε, είπες και ένα τελευταίο γι' αυτό για την πατέντα. Και εξεπλάγημεν και ο κύριος Σταθόπουλος και εγώ, ως άνθρωποι του νομικού κόσμου στον χώρο της υπηρετικής Ευρώπης, θα έλεγε κανείς ότι είναι αυτονόητο για την υπηρετική Ευρώπη ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πατέντα δεν μπορεί να αναγνωριστεί στη μηχανή. Για τον απλό λόγο ότι είναι άσκηση δικαιώματος αυτό και το δικαίωμα ασκείται μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο. Ούτε καν στο νομικό πρόσωπο, όπως και στο ίδιο το κράτος, δεν νοούνται δικαιώματα. Ένα μας συμφέροντα, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νοούν τέτοια δικαιώματα και επομένως, σας ξαναλέω και πάλι, το μόνο που καταφέραμε, υποθέτω, είναι ότι φεύγεται με περισσότερα ερωτηματικά, αλλά και αυτό κάτι είναι στην εποχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κλείνοντας την απόψινή εκδήλωση, θα ήθελα να κάνω τρεις διαπιστώσεις εν είδη συμπερασμάτων ή κοινών τόπων, να το πω έτσι ιππιότερα, από την απόψινή συζήτηση, τις ομιλίες και τις παρεμβάσεις, όπου όλοι μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε. Η πρώτη είναι η διάκριση που έγινε μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και τεχνητής συνείδησης. Όλοι συμφωνούμε ότι βεβαίως είναι δυνατό η τεχνητή νοημοσύνη ως έναν βαθμό να υποκαταστήσει την απονομή της δικαιοσύνης, αλλά όχι ποτέ η τεχνητή συνείδηση. Σε αυτό συγκλίνουν, όχι απλώς συγκλίνουν, συμπίπτουν οι απόψεις όλων. Η δεύτερη διαπίστωση είναι η διάκριση μεταξύ νομοθέτη και δικαστή. Στο δικαστή είναι πολύ δυσκολότερο να έχουμε αυτή την υποκατάσταση. Στο νομοθέτη, όχι αδύνατο. Είπε παρουσιάζει ο κύριος Δωρής και το σχολίασε ο κύριος Σούλας, ότι μπορεί να αναπτυχθεί με την τεχνητή νοημοσύνη μια τυπολογία περιπτώσεων, επιμέρους κανόνες, ειδικότεροι κανόνες από ένα γενικότερο. Πράγματι μπορεί να αναπτυχθεί τυπολογία. Αυτό μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να είναι κανόνας δικαίου, άρα υποκατάσταση του νομοθέτη. Ποτέ όμως η τυπολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει το δικαστή, επειδή ακριβώς όπως τονίστηκε αυτό, ο δικαστής απονέμει εξατομικευμένη δικαιοσύνη, όχι με γενικούς κανόνες. Άρα η εμπειρική περιπτωσιολογία που είπατε, κάθε ατομική περίπτωση, πώς είναι δυνατόν να μπει εκ των προτέρων σε κάποιο σύστημα. Είναι πολύ δυσκολότερο. Από την άλλη μεριά όμως ο νομοθέτης, επειδή εδώ θα σας πω όχι κοινή διαπίστωση όλων μας, αλλά αν θέλετε δική μου γνώμη, αποκλίνουσα κάπως από την άποψη που έχει επικρατήσει από τους ομιλητές και τους παρεμβάντες, λέτε ποτέ δεν μπορεί στην νομοθέτηση να υπάρχουν ηθικές αξιολογήσεις. Γιατί δεν μπορεί? Εάν συναχθούν οι κρατούσες αξιολογήσεις, ειδικές αξιολογήσεις από μια επιτροπή, αυτή η οποία τροφοδοτεί το σύστημα. Είναι ηθικές αξιολογήσεις. Εγώ δεν το βλέπω να είναι εδώ. Στην ατομική περίπτωση όχι. Αλλά στη γενική γιατί όχι? Αυτό ήταν μια προσωπική μου γνώμη. Και η τρίτη τελευταία κοινή πλέον όλων διαπίστωση είναι ότι οι δυνατότητες που υπάρχουν για τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που πρέπει να επιτραπούν στη δική μας ένομη τάξη, με βάση τις συνταγματικές αρχές, το ανθρωποκεντρικό σύστημα κλπ. Δυνατότητες υπάρχουν πολύ περισσότερες. Άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας άλλο αυτό και άλλο τι μπορεί να επιτραπεί. Τελείωσα και εγώ, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω βέβαια τους ομιλητές για τις εξαιρετικές ομιλίες τους, να ευχαριστήσω και τους παρεμβάντες που εμπλούτησαν την συζήτηση και όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Λύνω τη συνεδρίαση με αυτά.